Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Μες την καλή χαρά. Ο κύριος Αρχισυντάκης, γιατί το άφησε σε αυτό συγκεκριμένο το θέμα? Θέλει να ασχοληθούμε και εμείς? Όχι. Δεν είναι. Με αυτό που θα ασχοληθούμε και για όποιον έχει παραπάνω πληροφορίες να μας πει, είναι για ένα σοβαρό ατύχημα στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Όποιος το έχει συναντήσει μπροστά του ή δίπλα του κτλ, ας μας ενημερώσει τι γίνεται στον περιφερειακό. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όποιον μπορούμε να βοηθήσουμε, να τουλάχιστον να μην μπλέξει εκεί. Έτσι, για όποιον θέλει, ας μας ενημερώσει. Για όποιον μπορεί. Ωραία. Κατά τα άλλα, πάμε στα αθλητικά πράγματα. Και στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, το οποίο ξεκινάει. Και θα ξεκινάει πάει με λίγο χαλαρό ρυθμό, βέβαια. Και τι, ρε φίλε, είδαμε ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Φίλε, να σου πω κάτι. Σοκαρίστηκα με τον τρόπο που έβγαινε η Καρυθέα στην κόντρα. Είδες αυτοματισμού σου Κουρμπανά σε δύο μέρες. Μικραίνεις στην εκπομπή. Μικραίνεις στην θεματολογία μας. Φίλε, εντυπωσιάστηκα που υπάρχουν τόσο νεαρά ελληνικά ταλέντα. Κάνα δύο δεν ήταν και Έλληνες. Δεν σε ενδιαφέρει, θα τους βάλεις να παίξεις. Όχι, να τους βρίσκω. Άρα, κάνα δύο για Αλβανοί μου φάνηκαν κάτι επίθετα. Λέω, εντάξει, έχει εκεί το πολυδομικό συγκρότημα πολύ πράγμα. Ναι, ναι, εντάξει, έχει το πλέον αυτές οι γενιές, ενσωματώνονται, έχουν ενσωματώνονται. Ναι, 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 εννοείται, αφού ελληνάκια είναι στη θέση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Δεν βρίσκω λόγο να ασχολούμαστε με παιχνίδια άλλων ομάδων και ειδικά σε άλλες κατηγορίες. Εντάξει, εκεί είναι το σημαία, κολλητός μου είναι σημαία στην Καρυθέα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Έγινε και το εξής. Την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα υπήρχε ένα μάτς του Άρη, το οποίο πήγε όπως πήγε προς το τέλος, και κάποια στιγμή φίλοι μας, κολλητοί μας της ομάδας του Άρη, φίλαθλοι, χωρίς να έχει προκαλέσει κανείς, βγήκαν και θριαμβολόγησαν του στυλ: θα κάνετε την ΕΤΡΙΑ πρώτη σε θεαματικότητα, σκάσατε που μπήκε τον γκολ στο τέλος κλπ. Οπότε έπρεπε να υπάρχει μία απάντηση, λέω εγώ, στους φίλους μας, ρε παιδί μου. Ναι, είχα να δω ΕΤΡΙΑ από τη Φουρτοπία. Από εκείνον τον τρελό τον επιστήμονα που ζωγραφίζει με τα μαλλιά, που λέει και κάπου εδώ στην άκρη είναι ένα, Αυτή η συνεχόμενη ενασχόλησή σας με τον Άρη αρχίζει και γίνεται κουραστική. Ναι, επειδή έχεις δύο ώρες εσύ που τους έχεις και τους γλεντάς εδώ πέρα, εντάξει. Γι' αυτό τα λες αυτά. Υπόθηκαν δύο-τρία πράγματα για τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει μια αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ότι η χώρα καίγεται και ο Πρωθυπουργός έχει το ποδόσφαιρο. Σκέψεις Τσόρμπα να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολο αυτό. Είπε Κωνσταντοπούλου, άλλο Τσίπρας, άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει η ζωή. Τα έχει πει η ζωή αυτά. Τα έχει πει. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πλέον, αλλά το βασικό μας θέμα είναι ο ΠΑΟΚ. Λες αυτό που να το μιλάω, να πιάνει και σε τζόκερ και σε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει συνέχεια. Είναι διαλεκτές οι στιγμές. Μία στις τόσες, ξέρω εγώ. Μην το σπαταλάς. Μην το σπαταλάς έτσι. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε. Δεν είχε βάλει γκολ 2.400 λεπτά συμμετοχής. Ναι, ρε. Και τον σχολιάζαμε με τον Γιώργο τον Ματζιούκη ένα απόγευμα που την ώρα που είχε βγει να μιλήσουμε στον αέρα έδειχνε το Καλυθέα όφι. Σε εκείνο το μάτσο Τσίπρας δεν την είχε βρει και έγινε αλλαγή και συζητούσαμε αυτό. Λέγαμε, ή το έχει το όνομα να μην μπορείς, ρε παιδί μου, να αποδώσεις και να βοηθήσεις. Και είχε κερδίσει όφι μες στην Καλυθέα. Έλα όμως που έκατσε εκεί που θέλαμε κατ' εντολήν Σταύρου Κόλκα που το ζήτησε από το Θεό. Σύμφωνα με το μήνυμά του. Δεν είναι τη, τη ζωή. Το άφησα έτσι. Το άφησα. Όποιος ακούσει, ακούσει. Μα δεν ήξερα. Εγώ το βάζω κάπου στο 50. Ρε. Δεν ήξερα ότι. Μετά κατάλαβα ότι παίζουν. Και βλέπω ξαφνικά μια μπλούζα με το όνομα Τσίπρας. Και λέω, έχει πλάκα. Το απόλυτο τρολάρισμα θα είναι αυτό, λέω. Και σας στέλνω το μήνυμα τότε. Ωραίο θέμα βλέπουμε εδώ στο ναι, αυτό SDNA. Με τον φυσιοθεραπευτή του Λεβαδιακού να ξεφωνίζει τον προπονητή της ομάδας για τις εμφανίσεις. 75% κατοχή ο ΠΑΟΚ, 22 τελικές, δοκάρι, χωρίς Ροντρίγκες, αλλά ήταν πολύ τυχερός σύμφωνα με τον coach. Κάτι σαν την ανάπτυξη του Τσίπρα δηλαδή, έγραψε ο Λουκάς Καραμάνης. Θεός. Φυσιοθεραπευτής του Λεβαδιακού. Που έχει καταφερθεί και άλλες φορές εναντίον του Ντόστανιτς. Μπράβο. Αυτό του πάω δίκιο. Να σου πω κάτι. Εγώ του φυσιοθεραπευτέ μα τόσα χρόνια δεν έχω ακούσει τη φωνή του. Εντάξει, ρε, τώρα τι, κάνει κριτική στην ομάδα.
Αυτός όμως έχει δικαιολογηθεί. Είμαι γέννημα θρέμα, είμαι φανατικός οπαδός του Λεβαδιακού. Γράφει τέτοια πολλά. Κάποια άλλη φορά που ρωτήθηκε. Τρόπος επικοινωνίας, γραπτά μηνύματα, γράφεται FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Αυτός ο ζωγράφος, λέει, που ήταν στην ΕΤΡΙΑ, πέθανε, λέει, πριν 3 χρόνια ο συμπαθέστατος. Λέει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Καλή χρονιά, ρε Παναγιώτη. Λέει και στους δύο δίπλα σου, λέει, πες καλή χρονιά και τέτοια. Θέλω να ζητήσω από τον Σταύρο Κόλκα να μας κάνει πρόλογο εκπομπής με τελικό αποτέλεσμα Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 0-0. Ναι. Και εγώ έχω αυτή την απορία. Τι θα λέγαμε. Στιγμή του Πέλκα. Δεν διαφωνώ με αυτό που πω, Ιβιτς. Ξεχνάς τη στιγμή του Πέλκα. Δεν διαφωνώ με αυτό που πω. Καλά, εντάξει. Εσύ πρώτος θα έσουνα. Τι λες, ρε. Που θα ξεφώνιζες. Άντε, ρε. Πρώτος. Τι λες, μωρέ. Απλά δεν θα έχνα κάτι πινελίκια σε όλη την Αφρικανική που χάνει ο Τζάλμα. Που δεν χάνεται, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή, οκ. Αλλά δεν έχει να κάνει με την εικόνα της ομάδας. Αυτό έχει να κάνει με τη διανοητική καθυστέρηση κάποιων συγκεκριμένων παικτών μας που έχουν 2 γωνίες ανοιχτές και βάλαν πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο. Τι να πω, δεν κάναμε φάσεις, δεν είχαμε τελικές, δεν κυκλοφορήσαμε μπάλα, δεχτήκαμε φάσεις. Τι. Για πολλωστή φορά θα ήσουν άστοχος, θα σου στήχιζε αυτό τη νίκη και θα σου στήχιζε και τη φαρμολογία. Θα ήσουν πάλι 8ος. Εντάξει, Βλαβολάκη, τι να κάνουμε. Σου λέω εγώ τώρα αυτό που σου λέω, τι δεν με πιστεύεις. Όχι. Άντε, ρε, ούτε εσένα, ούτε πολλού άλλου. Τώρα εσύ, Δημήτρη, πάλι τα ίδια. Πολλού άλλου που θα έμεναν στο αποτέλεσμα. Δεν τα έχουμε. Και δεν θα είχαν άδικο. Γιατί είναι η πολλωστή φορά, σα το λέω, δεν θα είχαν άδικο. Είναι σκέψου τον εαυτό σου στο 80 του αγώνα. Εγώ, το πόσο εκνευρισμό είχε. Ό,τι νεύρα. Α, όχι. Απλά σηκώθηκα όλο το σκητόβλημα. Δεν μπορούσα να κάτσω. Και εγώ άλλαξα θέση, γιατί ήταν ο μόνο τρόπο. Τρει θέσει άλλαξα. Όρθιο ήταν η τέταρτη. Εγώ έφυγα από μαγαζί. Πήγα σπίτι. Και μπήκε τον γκολ μετά από λίγο. Αυτό που με. Όχι, είναι άσχημο πράγμα αυτό που γίνεται. Άσχημο. Ναι, δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι, δηλαδή είναι εκνευριστικό. Δεν γίνεται. Είναι όμως ποδοσφαιρικό. Είναι κρίμα. Είναι ποδοσφαιρικό. Δηλαδή μπορεί να ξέρει το πρόβλημά σου είναι και ένα να. Και πέρασε. Ότι εγώ φέτος μπορούσα να πάρω πρωτάθλημα και δεν το παίρνω. Εμένα αυτό είναι στο μυαλό μου. Μια ζωή. Τώρα από εδώ και αυτό πέρα. Αυτό είναι κατ' επέκταση. Είναι πολύ βαθιά. Είναι η ουσία. Το ίδιο πρόβλημα είναι. Η ουσία είναι. Είμαι πολύ καλύτερος από όλους. Έχω χάσει 13 και δεν πήρα πρωτάθλημα για βλακίες. Μπροστά στον καπίνο γιατί οι αντίπαλοι. Γιατί το λες τόσο απόλυτα. Δεν πήρα. Εγώ πιστεύω ότι έχει ακόμα δρόμο αυτό το πρωτάθλημα. Θα πάνω από όλους και με μείον 3. Θα γίνει διόρθωση στη βαθμολογία. Είναι θέμα λίγων εβδομάδων. Ενέσου και το λέω και με, και με δεδομένο και το πρόβλημα, Ροντρίγκης. Τον πρώτο δεν το φτάνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ανέφικτο. Είμαι πολύ καλύτερος από όλους και είμαι πέμπτος. Εγώ γι' αυτό κρατάω πισινή και λέω διόρθωση θα γίνει. Και δεν μπορώ να μιλήσω για. Γιατί θα είναι γραφικό να μιλήσει για. Για μένα ο ΠΑΟΚ, αν είχε μία-δύο επιλογές καλύτερες και μια καλύτερη διαχείριση έμψυχου δυναμικού από το καλοκαίρι, ήταν πρωταθλητής σήμερα. Δεν θα το αμφισβητούσε κανείς. Και το έγραψα και τότε και το, έγραψα και το λέω και τώρα. Γι' αυτό έχω τρελαθεί. Και κανέναν άλλο λόγο. Ήδη οι Ερυθρόλευκοι από τη δική του πλευρά κατάνε αποστάσεις. Ήδη ρίχνουν στο μπέντο ευθύνη. Βλέπουν το τι έρχεται. Έχουν 3 ντέρμπι εκτός και αυτοί, δεν είναι εύκολο. Και 10 μάτς συνεχόμενα. Και Ευρώπη. Ξέρουν ότι αυτό είναι πλασματικό και θα μειωθεί σίγουρα και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ. Το ξέρουν. Είναι δεδομένο. Δεν γίνεται να στοχούν όλοι στα τετ. Δεν γίνεται. Για την παλή τους. Και απ' την άλλη για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο επιβεβαιώθηκαν όλα τα καλά της ομάδας και βεβαίως επιβεβαιώθηκε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, που αντί να γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί, και αυτό είπαμε, δεν δουλεύεται αυτό το πράγμα άλλο πλέον, δεν υπάρχει θέμα δουλειά στα τελειώματα του Τζάλμα Κάμπος. Υπάρχει ένα τακτικό κομμάτι το οποίο το ζήσαμε χθες. Δηλαδή και θα το ζήσουμε και στο μέλλον. Με γνώση ότι δεν παίζει ο Ροδρίγκες από την πλευρά του Ντόστανιτς, που τον ξεφωνίζει ο φυσιοθεραπευτής, ωραία, φόρτωσε την αριστερή του πλευρά. Για να κλείσει το Μάντος και το Τζάλμα. Αφήνοντας την αριστερή τη δικιά μας σχεδόν χωρίς μαρκάρισμα. Εντάξει. Αυτό το ξαναζήσουμε με αντίπαλους υψηλότερου επίπεδου. Ωραία. Βέβαια το γκολ πάλι από δεξιά ήρθε. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι κάτι το οποίο μπορεί και να ευθύνεται για το γεγονός ότι μέχρι το 60 οι τελικές που είχαμε και οι φάσεις που είχαμε ήταν τζούφιες. Δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό τώρα, μην τρελαθούμε. Το θέμα του Ροντρίγκες βεβαίως εξακολουθεί να είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ και αγωνιστικό. Φυσικά και χθες φάνηκε το πρόβλημα.
είναι ο πιο ουσιαστικός παίχτης της ομάδας, ο πιο επικίνδυνος με όλα τα στραβά και τα ανάποδά του. Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος που παίρνει και τις καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια. Και αντί ο ΠΑΟΚ να διορθώσει το θέμα που έχει σε αυτό το τομέα, και είναι το μεγαλύτερο, το επιδεινώνει. Εντάξει, μέχρι στιγμής. Το επιδεινώνει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Έπρεπε να πάρει παίκτη. Ναι, αυτό. Εντάξει, και για μένα είναι λάθος χρησιμοποίηση του Κλάους έναντι του Κουλούρη. Και φάνηκε αυτό μετά το 60, βέβαια. Εντάξει. Θέλει να το στηρίξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Αγόρι μου, υπάρχουν παίκτες που στηρίζονται παίζοντας και υπάρχουν και παίκτες που στηρίζονται χωρίς να παίζουν. Άστο να ρεμίσει, αφού τον βλέπεις, δεν τη βρίσκει με τίποτα. Κάνε μια ωραία προσπίση στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι. Και γύρισμα. Εκεί λες, ρε φίλε, ο κανονικός ο Κλάους θα κουνήσει το διχτάκι. Και πιάνει ένα τζούφιο. Το θυμάσαι. Κόντρα, ρε. Κόντρα, γιατί διάλεξε λάθος γωνία, ρε Μίτσο. Σιγά μην διάλεξε γωνία. Αυτό σου... Ναι, αυτό. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Κρίμα. Είναι κρίμα, εννοείται. Κρίμα. Κοιτάξτε τώρα. Ό,τι και να λέμε για τον Κλάους, ό,τι και να κάνουμε, και εμείς τουλάχιστον τον έχουμε μεγαλώσει, τον αγαπάμε και λυπόμαστε για αυτό που συμβαίνει. Είναι λυπηρή εικόνα. Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται. Εντάξει, τον άλλαξε, δεν είναι και χαζός προπονητής. Ο Κουλούρης δείχνει τεράστια σημεία βελτίωσης. Τεράστια. Που γυαλίζει το μάτι του, ε. Ναι. Μπαίνει μέσα και δαγκώνει. Έκανε σε 5 λεπτά. Μέχρι να πάρω το Van Basten, βρε αγόρι μου. Ναι, μέχρι ναι. να τον πάρω το Van Basten. Γράφει κάτι πολύ σωστό, βέβαια, ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Λείπει και ο Περέιρα. Ε? Λείπει και ο Περέιρα. Πόσες αγωνιστικές έχει τραυματιστεί παραμονές αγώνα. Τώρα δεν ήταν παραμονή. Αρκετές. Ναι. Ήταν λίγο μετά. Αλλά τέλος πάντων, λίγο πριν. Αυτό που λέω εγώ είναι, γιατί ξέρεις, αυτή η αίσθηση, γι' αυτό πάω το αγωνιστικό του τμήμα, είναι για να ρίξει κάποιον ελίκη που και που. Εντάξει. Γιατί ρε φίλε, έχω αυτή τη στιγμή τον Κουλούρη, δεν έχω άλλον. Ο ένας είναι όλη την τραυματία, ο άλλος δεν πετυχαίνει γκολ ποτέ. Εντάξει, τουλάχιστον ο Κουλούρης είναι αυτό που λένε οι μπασκετικοί, ρε αγόρι μου. Mm. Έχω κάπου να κουμπίσω την μπάλα. Δεν θα τη χάσει, θα τη σπάσει πίσω, θα κινηθεί, θα κάνει, θα παίξει ξύλο. Ωραία, θα κάνει και τις φάσεις του. Δηλαδή, άμα κέρδιζε χθες με τον γκολ του Τζάλμα, που δεν χάνεται αυτόν τον γκολ, ποια φάση είναι. Του μοντοφύλακα. Του Κουλούρη είναι. Το σουτ δηλαδή που βγάζει το μοντοφύλακα. Ναι. Ναι. Ωραία. Από το πουθενά, από τα 30 μέτρα σουτ. Αυτό άμα το κάνει ο Κλάους, η μπάλα θα πάει στην Αλάχοβα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Ότι ρε φίλε, πες ότι τον πιστεύω. Πέρασε ένα μήνυμα. Για ποιον? Για τον Κουλούρη, ρε. Το έχει δείξει και αυτό τον πιστεύει. Όχι, δεν ο έχει πάρει πιο ο πολλά. Ίβιτς, άκουνες, ο Ίβιτς είναι το αγωνιστικό τμήμα, η ομάδα. Ναι. Ωραία. Εδώ μιλάμε τώρα να βγει κάποιος και να μου πει: παιδιά, εντάξει, ναι, θα πάρουμε φόλ. Αλλά έχουμε και το project Κουλούρη, το οποίο το πιστεύουμε πολύ, γιατί είναι 1, 2, 3, 4, 5, 10 στοιχεία. Ωραία. Και θέλουμε να δουλέψει για να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Εδώ εμείς τώρα χρησιμοποιούμε τον Κουλούρη, ωραία, σαν την τσόντα αυτού που θα έρθει. Δεν είναι σωστό, ρε φίλε, ποδοσφαιρικά. Και τι, άμα μου φέρουν το Ζεζούλια. Αυτό δεν μα γίνει αυτό. Δεν καλά, γιατί δεν μιλήσανε. Δεν υπάρχει ούτε. Δεν μιλήσανε. Δεν γίνεται αυτό. Πράγμα. Καλά, σου λέω εγώ τώρα. Να είναι τόσο περιορισμένη η γκάμα επιλογών. Δεν γίνεται. Καλά, τι. Ο Ζεζούλια και ο Ζεζούλια και ο Ζεζούλια. Μέχρι τώρα αυτοί που έχουν διαρρεύσει είναι ο Ασαριφάρτ που η Μπούτου, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, θα τον ήξερε. Θα μιλούσε με αυτόν. Ωραία. Ο Ζεζούλια. Αυτό ο Σκούλετ δεν υπάρχει. Μα τον προτείναν απλά. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος γράφτηκε. Του Σωτηρίου δεν υπάρχει περίπτωση, είναι παπά στο θέμα, μην τρώτε. Αυτό είναι το επίπεδο. Και θα ξέρουμε και σύντομα βέβαια αν υπάρχει κάτι σε άλλο επίπεδο. Εντάξει, ας γίνει κάτι και ας μην έχει γραφτεί πουθενά και ας μην ξέρει κανείς μας τίποτα. 100%. Θα το χειροκροτήσουμε. 100%. Και μακάρι να βρουν τον καλύτερο φόρο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να ζήσω, ρε φίλε, ποδοσφαιρικά με το τι θα βρουν. Πρέπει να ζήσω με το τι έχω. Έτσι. Το να λειτουργεί ο οπαδός έτσι το σέβομαι. Γιατί είναι ο οπαδός, ρε φίλε, και κάνει του κουστάρι. Ωραία. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Πρέπει να δεις, να δώσεις υπεραξία στα στελέχη σου, να κάνεις, να ράνεις. Χθες κερδίσουμε χάρη στον Μπέλκα. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Όχι μόνο χάρη στον γκολ. Και στη φρεσκάδα της αλλαγής. Ναι. Ο Πέλκας τι είναι? Ο Πέλκας είναι κάτι το οποίο μόλις τραβώσουν 14 πράγματα τον βάζουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να πεις, ρε φίλε, ο ρόλος αυτού είναι αυτός, ο ρόλος αυτού είναι αυτός. Ρόλος είναι και αυτός που περιγράψεις.
Ναι, δεν είναι. Πότε, μπορεί να είναι τον αδική, αλλά είναι ένας ρόλος όπως τον περιγράφεις. Τέλος πάντων. Να έχει ένα 20-30 λεπτό. Αλλά δες όλες τις ομάδες που είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, πόσο κάνει ένας επιτελικός που είχε πέσει 9 γκολ 10 assist στην ηλικία του Πέλκα. Και λαβρίζουμε. Και δεν λέω ότι όχι ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας. Δεν λέω αυτό. Ωραία. Λέω απλά ότι ένας παίκτης σαν τον Πέλκα στην Ντβέντε κάνει 4 εκατομμύρια. Εμένα γιατί να τον έχω ρε φίλε και γύρω να γυρνάει και να μην του δώσω συμμετοχές αφού μου τα κάνει τα γκολ. Σε 400 λεπτά συμμετοχής φέτος έχει 4 γκολ μία assist. Δύο στην Ελευσίνη έβαλε. Εντάξει ρε. Έβαλε δύο στην Ελευσίνη, ωραία. Έβαλε και ένα με τη Λίπερετς που έτρεμα τα πόδια σου. Έβγαλε και μία assist με τον Ατρόμητο που ξεκίνησε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ενώ έχουμε πολύ καλή ομάδα, όχι απλά καλή, είναι λεπτομέρειες οι οποίες σου γυρνάνε το μάτι, γιατί ξέρεις ότι γίνονται, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στους 20 βαθμούς είναι τώρα στην πέμπτη θέση, αν έχει κάποια αξία η θέση. Είναι μαζί με την ΑΕΚ, είναι δύο τον Παναθηναϊκό και συνεχίζονται αυτά τα παιχνίδια. Είναι τέτοιου είδους τα μέτρα, παιχνίδια. Με αντιπάλους που κατά ψέματα όπως και χθες το λέγαμε, αν ο ΠΑΟΚ πιάσει παιχνίδι, δεν μπορούν να τον παρακολουθήσουν. Δεν μπορούν να πιάσουν τον ρυθμό του ΠΑΟΚ. Καμία ομάδα, ό,τι μεγάλες μπορούν να πιάσουν τον ρυθμό του ΠΑΟΚ. Είναι περίπου ίδιο μάτς με την Κέρκυρα. Απλά δεν έχουν μπει φάσεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Με την Κέρκυρα απλά ξεδιάλυνε πάρα πολύ γρήγορα. Και πήγε όσο θες και το στο γάμα, στο σαράδι. Δηλαδή, άμα έχουμε ένα τέτοιο αυτογκόλ κάθε μέρα, ωραία, θα βάζουμε πέντε. Παραγωγικά εκεί όμως ήμασταν. Και από κατοχή και από δημιουργία και από. Ναι, 20 φεύγα. Εννοείται. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα αφού θυμίσουμε ότι η πρώτη ώρα είναι προσφορά από τον Burger & Shake. Τον αίτητο. Τον αίτητο και χωρίς και χωρίς γκολ. 18 έγινε. Burger & Shake στην Κούσκουλα. Γιατί λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος χωρίς Ζαβέλα. Με Burger & Shake. Με Burger & Shake είναι αίτητος. Η χορηγία ξεκίνησε εκεί λίγο, μετά τη, λίγο πριν τη Λίμπερετς. Με το τρικαρό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος με γλύκο. Ναι, πέστεψε ο Βίπος. Ναι. Ο Βελίδης έπαιξε την Λευσίνα. Που έχει καθοριστικό ρόλο. Σε σχέση με τον άλλο goalkeeper έχει καθοριστικό ρόλο. Burger & Shake λοιπόν, μαζί μας πρώτη ώρα. Burger & Shake στην Κούσκουλα. Έχει κάνει ο Χριστίνης συμφωνία με τον διάβολο κανονικά. Έχει τι το λέει, καλύτερο. Τι λέει Φαλακού και τα πήρε και φεύγει έτσι. Σε σχέση με τον άλλον goalkeeper. Ήταν κακή απόδοση στο. Ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής και στο 0-0 του πρώτου ημιχρόνου και στο 0-7 του. Στο δεύτερο, ναι, όταν ήταν ένα μανταλίνο έπαιζε. Και στο πρώτο ήταν πρωταγωνιστής. Burger & Shake λοιπόν, συμφωνία ο Χριστίνης με τον διάβολο. Έχει κάνει το καλύτερο μοσχαρίσκο μπιφτέκι. Και έχει διατηρήσει τον ΠΑΟΚ ανέπαφο από τη μέρα που άνοιξε εκεί στην Κούσκουρα. Burger & Shake, μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει ότι δεν κάνει στοιχεία συμφωνία με τον διάβολο. Πιο ανατολικά στην περιοχή της Τούμπας, εκεί στη Διογένους 17, η χρονιά μπήκε με πολύ ροκ μουσική και με την πύρα να ρέει άφθονη, κάθε μέρα και κάτι ιδιαίτερο. Όλες τις Τετάρτες, μιας και σήμερα είναι Τετάρτη, η Βαρελίσχες είναι μείον ένα ευρώ και έχει και πολύ καλό ξένο ροκ. Να πούμε ότι ο πειρατής όταν έχει παιχνίδια έχει μεγάλες οθόνες και έχει και take away με 2 ευρώ να πάρετε την πύρα σας και να την πιείτε στην Τούμπα, αλλά και αν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έχει γενικά παιχνίδια αγωνιστική όπως και σήμερα, όπως και αύριο. Είπαμε οι τηλεοράσεις είναι και ανοιχτές και έχει και πολύ ωραία συνοδευτικά και πολύ ωραία πιάτα και ζεστά και κρύα για να συνοδέψουν το αλκοόλ σας. Regina, αξεσουάρ, μπάνιο και υδραυλικά είδη τα κορυφαία. Τα βρίσκεται και στο reginabanio.gr. Στον κατάλογο ενημερώνεστε για τα προϊόντα όλα και γενικώς τα Regina τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Ένα πρώτο διάλειμμα, τρόπος επικοινωνίας γραπτά, μηνύματα προς το παρόν. Γράφετε FM, αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 54526, αργότερα και με γραμμές. Λοιπόν, χθες είχαμε ποδόσφαιρο με τη νίκη του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε μπάσκετ Βιλερμπάν ΠΑΟΚ. Αύριο έχουμε και βόλεϊ, να μην ξεχνιόμαστε. Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Σερβία και είδαμε ένα θέμα χθες στο ΠΑΟΚ 24. Ότι περιμένουν πώς και πώς το παιχνίδι οι Σέρβοι για να γεμίσουν το γήπεδο, γιατί είναι μεγάλος αντίπαλος και μας προαναγγέλουν ένα μάτς στο οποίο λέει ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης ότι δεν είναι και τόσο υψηλό επίπεδο. Άρα δούμε αύριο το βολί και με Γκόμες να είναι κανονικά με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο όμως και στο χθεσινό παιχνίδι. 2-3 πράγματα παραπάνω και για τον αγώνα αλλά και για την επόμενη μέρα.
που έχει μεταγραφικό ενδιαφέρον, φυσικά γιατί τέτοια είναι η περίοδος. Παρένθεση, εγώ αμφιβάλλω θα απεχθεί το match ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα. Κλείνει η παρένθεση. Κινδυνεύει να αναβληθεί όλη η αγωνιστική. Ναι, αν ισχύσουν αυτά που προβλέπει η ΕΜΗ, με χιόνια αλλά και με πάρα τι πολύ κάνει, κρύο. Καλά, η ΕΜΗ, με ύψιλον. Δεν νομίζω να έχουμε μπάλα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε από αύριο. Τώρα, στο χθεσινό match, όπως τα λέγαμε και πριν το παιχνίδι, και για την 11 του ΠΑΟΚ που ήταν η ίδια με την Κέρκυρα, με την μία αλλαγή την αναγκαστική του Μιστακή διαντί του Ροντρίγκες. Και με το ρυθμό τον οποίο κατάφερε να επιβάλλει ο ΠΑΟΚ, ρυθμό τον οποίο δεν μπορεί να ακολουθήσει ομάδα όπως ο Λεβαδιακός, που είχε και βέβαια τις απουσίες του. Στο κέντρο δηλαδή, όπου ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε κατά κράτος και έκαναν φοβερή εμφάνιση και ο Τσίμιροτ και ο Κάνιας και ο Μπίσεσβαρ με πολλές καλές στιγμές. Θέλω να δω πόσο έτρεξε χθες με την μπάλα. Ναι. Είχε τις απουσίες του Λεβαδιακός, είχε δηλαδή αυτός ο Καραχάλιος αναγκαστικά. Μπήκε στο γήπεδο. Μεγάλη απουσία ήταν αυτός ο Τόνι Σίλβα, το δεξίξτε αυτό. Ναι. Αυτοί έχουν προετοιμασία με την εθνική τους. Κόπα Αφρικα. Ναι. Εδώ φεύγει ο Μανέ από τη Λίβερπουλ. Δεν μπορεί να ησυχάσουν. Ένα μήνα φεύγει. Ήταν στα μέτρα του ΠΑΟΚ, ήταν στο χέρι του ΠΑΟΚ πόσο θα λήξει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τα έφτιαχνε, μόνο ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε και μάλιστα πάρα πολύ συχνά και έντονα. Και ο ΠΑΟΚ τα έχανε κιόλας με τον γνωστό τρόπο που χάνει τις φάσεις του. Αλλά χθες έφτιαχνε πάλι από τα πλάγια, με συνδυασμούς, αποστημένα. Σούταρε αρκετά εκτός περιοχής χθες για πρώτη φορά. Ένα ακόμη στοιχείο που έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια και δεν ήταν μόνο το χθεσινό είναι το ριπρές. Παίρνει κατευθείαν την μπάλα. Ναι, ναι. Όταν τη χάνει. Με πάρα πολλούς τρόπους η δημιουργία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει τέτοια ποικιλία στη δημιουργία παιχνιδιού και φάσεων και φτάνει και σε αριθμούς τελικών προσπαθειών που είναι εξωπραγματικός. Δηλαδή κοντεύει να μονιμοποιηθεί σε 18 τελικές κατά μέσο όρο. Έχει αγώνα που ξεπεράσει τις 22. Και όσο καλά είναι αυτά, τόσο μεγάλο είναι το θέμα της αστοχίας. Γιατί όσο τονίζεται το ένα, τόσο τονίζεται και το δεύτερο κομμάτι που είναι μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο επαναλαμβάνω δεν δουλεύεται, δεν μπορεί να διορθωθεί πλέον με τα λόγια. Είναι μόνο θέμα αγοράς. Αυτό μόνο πληρώνεται. Φυσικά και φάνηκε το κενό του Ροντρίγκες. Έτσι δηλαδή με τα καλά και τα στραβά του, αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης του ΠΑΟΚ. Αυτός παίρνει τις καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια. Όσο και αυτός και αν είναι τσαπατσούλης μερικές φορές. Είχε ένα κακό διάστημα νομίζω ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μόνο. Εκεί λίγο κόλυσε, υποτόνισε. Φυσιολογικό είναι και αυτό. Και με το που άρχισαν οι αλλαγές από τον προπονητή, πλέον οι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να τον πνίξουν αντίπαλο και να διεκδικήσουν τον γκολ με κάθε πιθανό τρόπο. Δεν πτωήθηκαν, δεν εκνευρίστηκαν, δεν απογοητεύτηκαν. Το κυνηγούσαν με ψυχραιμία και όχι με σπασμωδικές ενέργειες. Τον γκολ μέχρι το τέλος και δικαιώθηκαν. Και δικαιώθηκαν γιατί δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλη γκαντεμιά ή ανικανότητα, γιατί είναι και θέμα ικανότητας. Ο ΠΑΟΚ στο λύμα των φάσεων. Ο Πέλκας έδωσε τη λύση. Ο Πέλκας που έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα να πατάει περιοχή. Δεν είναι λύση νομίζω. Δεν μπορεί να θεωρείται λύση στο κενό του Ροντρίγκες, αν το αφήσει να παίξει ο Πέλκας στα άκρα ή να παίξει μαζί Πέλκας Μπίσεσβαρ. Αυτά είναι τυχαίο γεγονός. Τη στιγμή είναι αυτά. Ναι, δεν μπορεί να προκύψει λύση. Δεν είναι, ο ακραίος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις σε μια ομάδα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε ο Πέλκας στον Μπίσεσβαρ, νομίζω. Μόνο σε παιχνίδια τέτοιου ύφους. Σε 20 λεπτά και στο ρίσκο επάνω και εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση, εντάξει. Αλλά να βασιστείς και να πεις ότι εντάξει βρέθηκε λύση και θα ακολουθεί αυτό το πράγμα δεν στέκει. Δεν στέκει. Υπέρβαση έκανε ο Πέλκας που είχε αυτή την απόδοση ως αριστερός εξτρέμ στο τελευταίο 20 λεπτό και πάτησε περιοχή και είχε και συνεργασίες και κάλυψε και έκλεψε και έβγαλε και πλαγιοκοπήσεις από την αριστερή πλευρά
και έδωσε και ένα τρίποντο ο νεαρός διεθνής, το οποίο το άξιζε ο ΠΑΟΚ και τον βοηθάει να ανέβει λίγο ακόμα βαθμολογικά και να συνεχίσει να έχει αυτοπεποίθηση η ομάδα. Κάτι άλλο το παιχνίδι, είπαμε αυτό τι σημαίνει τώρα να είσαι προσαρμοσμένος στα ελληνικά δεδομένα. Σημαίνει για παράδειγμα να ξέρεις το Μάντζιο. Ναι. Δεν χρειάστηκε μισή ώρα ο Κρέσπο και ο Βαρέλα να καταλάβουν τι εστί Μάντζιος, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορείς να τους αλλάεις αυτούς κάθε χρόνο και να χρειάζονται και μήνες και εβδομάδες να ξέρουν ποιος είναι ο Μάντζιος, τι σημαίνει Λιβαδιά, τι σημαίνει Ξάνθη, πώς παίζει Ξάνθη. Να το εξολογήσουμε. Λοιπόν, αυτό που λες ακριβώς. Ναι. Όταν το καλοκαίρι λοιπόν έφυγε ο Βίτορ για να έρθει ο Βαρέλα, τους λέμε εσείς, τρία χρόνια αυτός εδώ ξέρει τι γίνεται. Ωραία. Όχι, είναι παιχτάρα μαμού σου. Ωραία, εντάξει. Αν το καλοκαίρι γυρίσουν και μου πούνε να φύγει ο Βαρέλα για να έρθει ο Βαρέλα 2, ο Ρελαβά, πάλι για ξεφωνητό είναι. Μην την αλλάζει την ομάδα, ρε. Ναι. Μην την αλλάζει όλη την ώρα, άστινα. Δεν μέτραν τα πρόσωπα. Αυτός, μα το επίπεδο των παικτών Δεμίτσα που μπορεί να φέρει είναι συγκεκριμένο. Μετά έχει να κάνει τη σύνδεση χαρακτηριστικών. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Δεν θα φέρει, ρε φίλε, τον Μπέκεμπάουερ ποτέ. Δεν θα φέρει τον Φαμπάστιν στην επίθεση. Φτιάξε τον κορμό σου εκεί, όμορφα και ωραία. Αφού βλέπει ότι οι άλλοι ποδοσφαιρικά είναι μπουρδέλο. Και για να απαντήσω στο φίλο εδώ το μήνυμα που στέλνει, 272 λέει: η άποψή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα μετά από εκείνη του Σάντος. Αυτό δεν πιστώνεται στη δουλειά του Ίβιτς και τις επιλογές του Μίχελ. Στη δουλειά του Ίβιτς, ναι. Ο ΠΑΟΚ το ότι δεν μπαίνει πρωτάθλημα για μένα προσωπικά φέτος, φταίει ο Μίχελ. Ξεκάθαρα. Και όταν έρθει η στιγμή θα το αναλύσω. Ξεκάθαρα φταίει ο Μίχελ για μένα. Και θα έρθει η στιγμή, θα τα πούμε μια και καλή με αυτό το πράγμα. Ακολούθησαν οι δηλώσεις του Βλάντα Νίβιτς, που βεβαίως αναφορικά με το θέμα Ροντρίγκες δεν μπορούσε να έχει άλλη στάση από αυτή που είχε και με τον Τζαβέλα, γιατί έχουν κάποιες ομοιότητες. Δηλαδή, τι είπε για τον Τζαβέλα? Δεν πιστεύει στην ομάδα, δεν τον θέλω, είπε. Τι έγινε με τον Ροντρίγκες? Κατά κάποιο τρόπο δεν θέλει εδώ να παίξει, θέλει να πάει κάπου αλλού, άρα δεν πιστεύει σε αυτό που τώρα γίνεται, δεν τον θέλω κι εγώ. Είναι η ίδια στάση. Ναι, και σου λέω εγώ τώρα ότι υπάρχει αποφασίσει να μην τον πουλήσει. Ναι, δεν σημαίνει ότι είναι καμένη υπόθεση του Ροντρίγκες, θα δούμε τη συμπεριφορά του. Ωραία. Είναι όμως και λίγο θέμα διαπραγμάτευσης αυτές τις μέρες, οπότε μπορεί να έχει το λόγο του που το έθεσε έτσι. Όχι, ρε, γιατί πρέπει να ξέρει και ο Γκριγκόνη αυτό που είπε. Πώς δεν παίζει? Δεν είναι υπέρ. Η συμπεριφορά του Ροντρίγκες δεν παίζει ρόλο στη διαπραγμάτευση. Μα υπέρ τη διαπραγμάτευση. Το να ξέρει ότι δεν είναι αναντικατάστατος. Αυτό που είπε ο Ίβιτς δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ στη διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε να πει ότι είναι ένας σημαντικός παίκτης που τον είναι απαραίτητος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον κατηστήσουμε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να είναι τέτοιο το ποσό τέλος πάντων ώστε να εγγυηθούμε ότι θα αντικατασταθεί. Αυτό λες. Προπονητής κοιτάει μόνο τη δουλειά του. Προπονητής κοιτάει μόνο τη δουλειά του. Ναι. Τα αποδυτήριά του. Το θέμα μας είναι το εξής τώρα όμως. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να αντικαταστήσεις τον Ροντρίγκες εύκολα. Να μην τρελαθούμε. Ναι, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Και τι είναι, Μίτσο, το καλοκαίρι δεν είχε πρόταση? Τον είδες να έχει κανένα πρόβλημα που έμεινε? Όχι, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή υφίσταται. Δεν πάει να πει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθες καλά, ξεπερνιέται το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικός ο Ροντρίγκες. Πολύ σημαντικός είναι. Σαφώς υπάρχει ζήτημα. Και πρέπει να βρεθεί λύση. Ίσως και να βιαζόμαστε να τους κρίνουμε. Είναι η αλήθεια. Μπορεί σε μια εβδομάδα να είναι όλα τακτοποιημένα. Ναι, αφού εδώ είναι ο Σαββίδης, ήδη είναι στο Μακεδονία Παλάς και ήδη συζητάνε τις λίστες. Θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη λύσεις. Εντάξει. Ειδικά ο Φόρ, φίλε, είναι από το καλοκαίρι. Θα έπρεπε να υπάρχει, ναι. Να μην τρελαθούμε. Αν όμως τακτοποιηθεί το ζήτημα και σε 10 μέρες το ρόστερ έχει διαμορφωθεί έτσι όπως πρέπει, μικρό εγώ το κακό. Πιστεύω ότι ο Ιβιτς ήταν ειλικρινής χθες όταν είπε ότι κοιτάμε κάποιες περιπτώσεις και πρέπει να αλλάξει η ομάδα επίπεδο. Με λίγα λόγια, ότι τις περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί από τους υπευθύνους δεν είναι καμία που μας έκανε να πάμε να τρέξουμε σε γαζί και να τον κλείσουμε πριν τις 2 του Γενάρη, πριν τη 1 του Γενάρη. Αυτό είπε ο Ιβιτς ουσιαστικά χθες. Δεν είπε κάτι άλλο. Ωραία.
Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει σέντερ φορ σήμερα. Τουλάχιστον. Αλλά δεν έχει. Και δεν ξέρουμε και πότε θα έχει. Ελπίζουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να τελειώσει το παραμυθάκι, γιατί δεν έχουμε χρόνο. 1η Φλεβάρι οι νέοι παίκτες θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί με την ομάδα. Να ξέρουν το παιχνίδι της, να είναι ένα κομμάτι. Κακά τα ψέματα, είναι ο Φεβρουάριος, δεν είναι απλά καυτός. Τσουρουφλάει. Δες λίγο το πρόγραμμα, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Και ο Γενάρης και ο Φλεβάρης έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό αγώνων, απλά ο Φλεβάρης έχει τα ευρωπαϊκά. Έχει τα ευρωπαϊκά και ο Ολυμπιακό. Έχει κυρακλήσει το Καφτατζόγλιο. Πήγαινε να παίξει εκείνο το χωράφι. Και μάλλον έχει και νέα κλήρωση κυπέλλου προφανώς. Και κύπελο. Περίμενε λίγο. Θα το βρούμε. Εντάξει, όχι, όχι, δεν χωράνε στο Φεβρουάριο να μπουν εμβόλοι με άλλες αγωνιστικές κυπέλλου. Θα το δεις. Δες το εκεί, πάει στο site της ΠΑΕ. Περίμενε, Στην... Όχι. Τώρα θα σου πω. 25. Στην εφαρμογή της ΠΑΕ τώρα θα το δεις. Μπήκα εγώ. Ναι, μπήκες. Ωραία. Τώρα πέσουμε με τα Γιάννηνα. Πάμε στο Αγρίνιο για το κύπελλο μεσοβδόματα. 3. Πάμε στο εξωτικό αέλευση αρίνα που δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε απ' έξω. 4. Να μιλάς προσωπικά. Ναι, συνομίζεις μπορείς. Πάω Κλεβαδιακό στην Τούμπα. Αυτά είναι 19 πρώτου και πας Γιάννηνα ΠΑΟΚ 23 πρώτου. 6. Και ΠΑΟΚ Πανετολικός Κύπελο 25. Ναι, εκεί είναι. Ωραία. Και κλείνουμε με Πανετολικός ΠΑΟΚ πρωτάθλημα 29. 8 μάτς μαζί με το χθεσινό. Τόσα τα έβγαλα εγώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μαζί με το χθεσινό. 8 μέσα στο Γενάρη. Και ξεκινάμε το Φλεβάρι. Σε 4,5 εβδομάδες. ΠΑΟΚ Τρίπολη. Ποτέ δεν είναι εύκολη Τρίπολη. Ξάνθη ΠΑΟΚ. Σφιχτό. Διπλό. ΠΑΟΚ Βέρεια, το πιο εύκολο του Φλεβάρι. ΠΑΟΚ Σάλκε 16 του μηνός. Ηρακλής ΠΑΟΚ 19 του μηνός. Σάλκε ΠΑΟΚ 25 του μηνός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι, ανάποδα το είπες. 23 του μηνός. 23 ήταν το Σάλκε ΠΑΟΚ. 26 του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Και μετά μπαίνει ο Μάρτης όπου έχουμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Α, καλά κάθεται το 22 δηλαδή στη Σάλκη. Καλύτερα είναι η Τετάρτη. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Παίζει και αυτός ρεβάνς εκτός στην Άγκυρα. 7 παιχνίδια στο Φεβρουάριο. 8 και 7, 15 παιχνίδια σε 2 μήνες. Από τώρα βρες ΠΑΟΚ Ολυμπιακό άσο. Καλά, τι θα τους χαρίσω. Ρε. Από τώρα. Και πολλά με λίγα θα είναι. Και πολλά με λίγα. Είναι γεμάτος. Είναι και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Πάρα πολλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ να είναι υποχρεωμένος να λύσει το πρόβλημά του. Και το πρόβλημά του είναι η ουσία μπροστά, η αποτελεσματικότητα. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια μηχανή που δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και μετά από διακοπή, μετά από 15 μέρες, είδαμε το ίδιο πράγμα που βλέπαμε το Δεκέμβριο. 5 λεπτά χρειάστηκε η ομάδα βρίσκω. Ναι. 5 λεπτά. Ναι, ναι. Αυτοματισμούς, ωραία δημιουργία και είπαμε και μεγάλη ποικιλία. Και από τον άξονα πλέον. Και από τα στημένα βγήκαν οι φάσεις πάλι. Εδώ σου λέει ο Μάτος είναι χθες λίγο χειρότερος από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Και πάλι ήταν μέσα σε τρεις φάσεις. Κατάφερε να είναι ο δεξιός μπακ και πάλι μέσα σε φάσεις. Αυτά προς το παρόν. Τώρα η επόμενη μέρα πάμε τα γραφικά. Έρχεται ο μεγαλομέτοχος. Εδώ είναι. Ήδη ξεκινάνε τα meeting. Η διαδικασία είναι ως εξής. Έχει γίνει μια επιλογή παικτών από τον Μίχελ. Και θα πρέπει να αποφασίσουν για ποιον θα κινηθούν. Υποθέτω ότι ξέρουν και νούμερα και αυτά, ότι και τέλος πάντων ότι έχει γίνει δουλειά. Υπάρχει υπόθεση του Ροντρίγκες, όπου πρέπει να πάρθει απόφαση τι τακτική θα ακολουθήσει η ομάδα. Θυμίζουμε τη δέσμευση. Γαλατά στο μεταξύ. Υπήρχε μια δέσμευση κατά κάποιο τρόπο από τον ΠΑΟΚ, ότι δεν θα απολυθεί αν δεν πλησιάσει η πρόταση τη ρήτρα. Και αν δεν βρεθεί αντικαταστάτης. Προφανώς πρέπει να τηρηθεί αυτή η δέσμευση. Του Τζαβέλα είναι μια εκκρεμότητα, αλλά δεν έχει σχέση με την ενίσχυση του ρόστερ. Έχει σχέση με την παρουσία του Σαββίδη. Ναι. Και αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Δεξιά-αριστερά και στη Γερμανία πλέον πολύ συχνά παίζει αυτή η υπόθεση του Βιερίνια. Εγώ επιμένω ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει του Βιερίνια. Και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά η διάθεση υπάρχει. Ίσως να χρειαστεί πολύμηνη προσπάθεια. Πολύ μεγάλη και πολύμηνη προσπάθεια. Για μένα το Βιερίνια τον έχεις στον Μπουρουμπούρου
τον έχεις έτοιμο, τον κάνεις σύμμαχό σου, έτσι ώστε όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες να μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, να το κάνεις. Ούτε δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών του ΠΑΟΚ βοηθάνε σε αυτή την ιστορία. Όχι, δεν θέλει ο παίκτης, δεν κάνει παίκτης, δεν είναι ελεύθερος. Ξέρει κανείς αν έχει γίνει καμιά πρόταση στη Βόλφσμπουργκ, αν έχει αρνηθεί κάποια ομάδα, αν έχει αρνηθεί η Βόλφσμπουργκ κάποια πρόταση, τι λεφτά ζητάει, τα ξέρετε αυτά. Ναι, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ σύνθετο, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Η διάθεση υπάρχει πάντως. Ναι. Αυτό κρατάμε. Εγώ ξέρω τι διάθεση έχω. Εντάξει. Σου λέει άλλος γιατί δεν το κάνετε, γιατί. Σου λέει, δεν υπάρχει το γιατί. Δεν υπάρχει. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί, δεν γίνεται. Εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη διάθεση. Μπορεί να αργήσει. Πλάκα, πλάκα, τέτοιες μέρες ήταν και πέρασαν πόσα, 5 χρόνια. Ναι, κι όμως. 5 χρόνια, ρε φίλε. Το Μακεδονίο Παλάς, το οποίο έχει κλείσει κιόλας, έτσι, για την ανακαίνιση, και λειτουργεί μόνο το γραφείο του Σαββίδη. Άμα πάει, είναι κλείστο, αν μπορείς. Το από κάτω λειτουργεί εκεί, οι καφετέρειες και τέτοια. Όχι. Κλείσαν όλα. Ναι, τι, θα ανακαινιστεί. Δεν ξέρω πώς. Έχουμε με το ίντερνετ, Σωτήρη, και δεν παίζουμε. Κάποια μηνύματα. Σταύρο, παίρνουμε τον Τσίπρα για τον ποδοσφαιριστή, προφανώς λέει, και τον κρατάμε για το μάτς με τον Άρη, αν ποτέ κληρωθούμε στο κύπελο. Γιατί στο πρωτάθλημα θα παίξουμε μαζί τους μετά το 2030. Θα ανέβει ο Άρης. Μην τρώτε παραμύθι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, γυμνασμένη ομάδα. Έχει ποιότητα. Έχει Τάτο και Σαμικός. Έχει Ρόβα Όφη. Έχει Ήλιτς, ο Απόλλωνος Μύρνης. Μύρνης, να είσαι σοβαρή. Μην το κουράζετε, πέρα του γκολ που δεν έβαλε ο Κουλούρης, έκανε σε 3 λεπτά όσες επαφές και συμμετοχές έκανε ο Κλάους σε 60. Να μην πω για τα τρεξίματα που δεν κάνει πλέον ο Αθανασιάδης. Το 272 παίζει θέμα με επιστροφή στόχ ως... Ως δανεικός, προφανώς, λέει ο φίλος του Διαδίδη. Του στόχ είναι εφικτή περίπτωση. Είναι μία λύση. Εγώ το γουστάρω το στόχο, εντάξει. Αν βρεις το κουμπί του, βέβαια, γιατί είναι ψυχοπαθής, εντάξει. Ναι. Άλλο ποδοσφαιρικό που δεν αναφερθήκαμε. Το Τσίμερο το είπες. Κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Πάρα πολύ καλός. Εκπληκτικό, δηλαδή. Σαν να παίζει με τα χέρια είναι. Αυτό, ναι. Είναι τρομερές επαφές με την μπάλα. Και χθες έκανε και τεράστια προσπάθεια να δημιουργήσει. Δεν είχε εκείνο το ρόλο μόνο του άντε κουβαλάμε λίγο μπάλα, πάμε στα σίγουρα και τα λοιπά. Όχι, έκανε μπούκες, βγήκε από τα πλάγια, βγήκε από τον άξονα, βγήκε από εδώ, βγήκε από εκεί. Πραγματικά, είπα, καλό θα ήταν να μας στέλνει και ένα τέτοιο ένα report. Πόσο έτρεξε ο Τσιμίδωτ, θες να το αβαντάρουμε το παιδάκι, παίκτης μας είναι. Ναι, παιδί μας είναι. Αυτά τα γράφικα που. Το Βιστράκ, το Βιστράκ. Αυτοί τα έχουν, ναι. Το Βιστράκ δεν γράφει εκτός έδρας. Εγώ πάω για να. Γιατί δεν το στείλουν. Έχει το Ινσκάουτ, έχει άλλα προγράμματα. Εγώ τέλος πάντων για να γίνω λίγο σπαστικός θα πω ότι χθες μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γλύκος. Α, ναι. Ναι, γιατί δεν. Έχει, η ομάδα χτίζει επιθέσεις από. Από πίσω. Ναι, ρε φίλε. Και ο goalkeeper πρέπει να παίζει με τα πόδια. Ο goalkeeper του ΠΑΟ κάνει καλύτερες πάσεις και από το δεκάρι. Σε μια φάση ανεβαίνουν αυτοί τρεις ψηλά να πιέσουν. Κρατάει, σηκώνει κεφάλι, πετάει να πούμε στο Λέοβατς που είναι ολομόναχος εκεί πέρα παραλίγο να πάθει κατάθλιψη από τη μοναξιά και βγαίνει. Ο Σάχοφ του τα μάθε αυτά. Ο Σάχοφ είναι τραυματίας. Το έχασε αυτό. Ναι, έχασε προπονήσεις από ίωση. Α, ίωση. Εντάξει. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Ο Γλύκος όταν είναι καλά και έχει αυτοπεποίθηση. Ναι, ρε φίλε. Μα φαινόταν στα μούτρα του από τον όρκο πριν το ξεκίνημα. Ας γελούσε στον όρκο που τα ξεκινάμε τα βασικά. Ας γελούσε. Ξεκινάμε τα βασικά. Όσο πατάει η περιοχή, ο Πέλκα σε 20 λεπτά δεν έχει πατήσει ο Μπίσεσβαρ σε 5-90 λεπτά, γράφει φίλος. Όχι, μην τον αδικείς. Χθες. Εντάξει. Μπίσεσβαρ το παλεύει, ρε. Ναι, αλλά είναι άλλοι παίκτες. Χθες κάποια στιγμή έβγαλε ότι είχε και δυνάμεις. Δηλαδή κάποια στιγμή πάλευε. Το πλεονέκτημα του Πέλκα σε σχέση με τον Μπίσεσβαρ είναι αυτή η κίνηση χωρίς την μπάλα. Το ότι είναι πάντα ξεμαρκάριστος. Ο Μπίσεσβαρ συνεχώς τον βλέπεις να τους κουράζει τους άλλους ζητώντας την μπάλα μαρκαρισμένος. Γιατί δεν μου τη δίνεις αυτό το σπαστικό που κάνει και ο Ρονάλντο πολλές φορές. Δώστε σε μένα αυτή η κίνηση. Βρήκε κουσούρι στο Ρονάλντο, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να πάμε στη διάλειμμα. Ναι, 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 το βλέπεις, σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Άμα είσαι συμπαίκτης, να το χτυπήσεις θέλεις. Γιατί δεν μου. Εδώ, αφού είναι δίπλα σου άλλος. Δεν είσαι ποτέ ξεμαρκάριστος.
Πάμε, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, έχουμε κι άλλα να πούμε στην επανάληψη. Και κάτι ακόμα. Σταύρο, όταν λες το κουμπί του στόχου, εννοείς μόνιμο τραπέζι στο Μαρκίζ. Πέρασα, παιδιά, από το Μαρκίζ πριν 4 μέρες, 5 πότε ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας γιατί η αμνησία δεν βοηθάει. Έξαλλο το προσωπικό του Μαρκίζ. Έξαλλο. Και πού έρχονται εδώ οι παίκτες, μας τα έχουν κάνει μπαλόνια, έχει να πατήσει 6 μήνες ο άλλος, έχει το ένα, έχει το. Άντε, ρεμίστε με το Μαρκίζ. Έξαλλο είναι το προσωπικό. Να πάτε τα πείτε εκεί πέρα. Καλό μάρκετινγκ είναι αυτό. Γιατί μετά από στραβές πάει άλλος ο κόσμος εκεί, σου λέει θα δω εδώ τον παίκτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν είναι κανένας βέβαια. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Έξαλλοι. Έξαλλοι. Ποιος τα λέει αυτά και τι είναι αυτά. Τέλος πάντων, ο Στόχ μια φορά πήγε στο Μαρκίζ, η μέρα γενεθλίων του, κάγκελο, κάγκελο, δεν έβλεπε μπροστά του κανονικά, και μπέρδεψε και κατούρισε τον νηπτήρα. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Εντάξει, μία φορά το παιδί μας. Τα χειρότερα ο Στόχ τα κάνει στο διαμέρισμά του. Δεν τα κάνει στο Μαρκίζ. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ρεγκίνα, αξεσουάρ, μπάνιου και υδραυλικά είδη. Τα κορυφαία στο χώρο και τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Φίλε, αίτητος Burger and Shake. Κορυφαίο. Χάμπουκερ της πόλης. Με ό,τι γεύσεις μπορείτε να φανταστείτε εκεί, συνδυασμούς, ιστορίες. Milk shake έχουμε, κοκτέιλ έχουμε. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά διαφημίζουμε. Ωραία. Burger and Shake στην Κούσκουρα. Και με πειρατή στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπου στους εντός έδρας αγώνες στην Τούμπα υπάρχει take away με 2 ευρώ τα 400 ml. Επίσης σήμερα που είναι Τετάρτη όλες οι βαρελίσιες μπύρες είναι μείον 1 ευρώ. Ανοιχτά καθημερινές από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα και το πρωί από τις 12 και μετά μέχρι το βράδυ. Διογένους 17 στην Τούμπα, κάθε βράδυ και διαφορετικός DJ, πάντα σε αυτό το rock, το metal. Το στυλ το πολύ αγαπημένο και το χαρακτηριστικό του πειρατή που τον έχουν κάνει νούμερο 1 για την περιοχή της Τούμπας. Και αν θέλετε και ρεζερβέ όταν θα έχει ματσάκια στις γιγαντοοθόνες να δείτε τις ομάδες σας, 2310-944-922 το τηλέφωνο του πειρατή για να κλείσετε τραπέζι. Θα επιστρέψουμε για να τα πούμε και τηλεφωνικά μέσω γραμμών. Ξαφνική αλλαγή στις προβλέψεις για την θερμοκρασία. Το σύννεφο Αριάδνη που ερχόταν εδώ πέρα και θα μας ισοπαίδωνε, στρίβει και πάει προς Τουρκία. Τα είχαν όλα τα άλλα. Να ενημερώσει κάποιος τον Γκάρι Ροντρίγκες για το συγκεκριμένο γεγονός. Από ότι οι νέες εκτιμήσεις για Παρασκευή Σαββάτο είναι 15 βαθμούς το βράδυ και 30 το μεσημέρι. Ήταν τα νέα του News Fish. Πάρε και το σποτάκι στη Δημήτρη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Γκάρι δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είναι καλά, όχι. Του είχε έρθει πολύ βαρύ αυτό. Δεν ήταν και καλά, βέβαια, αλλά ναι, εντάξει. Δεν είναι εύκολο να διαχειρίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι και ο απόλυτος killer επαγγελματίας, δηλαδή τον παίρνει και από κάτω. Δύσκολη φάση για αυτόν. Δεν πάει πουθενά. Έχουμε νέα για το περιστατικό. Το γράφει το Newsfish τώρα. Ναι. Στο τούνελ με κατεύθυνση προς δυτικά υπάρχουν οι τραυματίες. Ήταν ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών. Και παρουσιάστηκε η γνωστή συμφόρηση. Μιλάμε για περιφερειακό που αν κατά λάθος κλείσει ένα ρεύμα, ακόμα και δεξιά, από ένα μόνο αυτοκίνητο, είναι ικανό να δημιουργήσει ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων. Το έχετε συναντήσει αυτό, έτσι. Ένα αυτοκίνητο να κολλήσει και να πάει δεξιά μπορεί να δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα. Ειδικά αν είναι σε ανηφόρα. Και ανηφόρες έχει δύο. Η κυριότερη είναι η ανηφόρα της, του Αγίου Παύλου, η λεγόμενη. Και μία έχει πριν το τούνελ ανηφορίτσα γλυκιά, όπου ρε παιδιά στο τούνελ χωρίς πλάκα θα έπρεπε η ταχύτητα, η ανώτατη, να είναι 70 χιλιόμετρα. Έχει σκοτωθεί κόσμος και έχουν γίνει απίστευτα ατυχήματα, γιατί με το που βγαίνεις από το τούνελ έχει ένα κάθισμα ο δρόμος και φεύγουν όλοι και ανάποδη κλίση και φεύγουν τα αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο περιφερειακός μας. Λοιπόν, να προσέχετε. Αυτό δεν μπορεί να το φτιάξουν τα παιδιά. Μπορούν, άμα ρίξουν φράγκα. Τι φράγκα να ρίξουν, για να αλλάξουν κλίση ένα δρόμο. Θέλει, ναι. 100 μέτρα. Ναι. Πάντως, αυτό το οποίο έχει αλλάξει πολύ την εικόνα του περιφερειακού είναι αυτά τα έργα που γίνονται τώρα δυτικά, που πλέον δεν έχει φανάρι πουθενά και μόλις ολοκληρωθούν, γιατί έχουν προχωρήσει κατά πολύ, και γίνει η αερογέφυρα, η οποία θα περνάει πάνω από την αερογέφυρα, η αερογέφυρα της Σταυρούπολης, είναι παρακάμπτης, δηλαδή, τον περιφερειακό από κάτω. Τώρα θα γίνει ο περιφερειακός από πάνω από την αερογέφυρα. Άμα ολοκληρωθεί και εκείνο το σημείο, δηλαδή θα ξεκινάς από τη διασταύρωση για Αθήνα και μέχρι την Χαλκιδική θα πηγαίνεις χωρίς φανάρι. Ένα απίστευτο κομμάτι. Το πιο απίστευτο, Άκη μου, ήταν ότι κάναμε περιφερειακό με φανάρια.
Ξεκινάμε από το βασικό. Αυτό είναι σαν το ανέκδοτο ρεσί με τους τρελούς που τους κάνανε πισίνα και λένε τώρα αν κάνετε ησυχία θα σας βάλουμε και νερό. Δηλαδή ήταν το πρώτο στάδιο. Ναι. Μας είχαν κάνει πισίνα και τώρα μας βάζουν το νερό το χωρίς φανάρια. Αλλά 30 χρόνια μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμές για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, αν κάπου διαφωνούμε, αν κάποιος μπορεί να βγει κάποιος φίλος της ΑΕΚ και να πει όχι, η δική μου ομάδα παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να διαφωνήσει. Το Ολυμπιακό μπορεί να βγει. Ναι. Άλλο μπορεί άλλος να βγει να πει ότι ήταν χάλια χθες ο Τσίμηρο, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ. Μπορεί να διαφωνήσει, μπορεί να συμφωνήσει σε οτιδήποτε από αυτά που υπόθηκαν στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, σε όλα όσα σχολιάζονται για την ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία παρά τη διακοπή επέστρεψε και είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία χθες στη Λιβαδιά, όπου κέρδισε το φτωχό 0-1 στο 84. Φτωχό πλην τίμιο. Στο 84. 23-12-87-8-8-8. Θα ανοίξουμε γραμμές για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Μηνυματικά πάντα, φυσικά, μπορούμε να δεχόμαστε μηνύματα. Με Citroën Γιαννίρη προχωράμε. Το νέο C3 το βρίσκει στο Γιαννίρη. 546-400 και για να κάνεις το test drive. Και η Ρέμβη στην παρέα μας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα είναι Τετάρτη, τα κοκτέιλ είναι 1-1. Κάθε Παρασκευή έχει και μπουζούκια εκεί στον μεγάλο χώρο και γενικά κάθε μέρα, το είναι ακόμα γιορτινές μέρες, έχει πολύ κόσμο, πολύ καλό κόσμο, πολύ ωραίες μουσικές. Το βράδυ χαμηλώνουν τα φώτα και βλέπεις και όλη την πόλη φωτισμένη. Είναι εκπληκτική η εικόνα της Θεσσαλονίκης και του Θερμαϊκού. Στο τέρμα εκεί της Πλαστήρα, στην περιοχή της Ρέμβης, Κανάρι είναι η οδός. 2-3-10-4-33-100 το τηλέφωνο της Ρέμβης. Μετά Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο δυτικά, Μοναστηρίου 299. Και για να κάνετε σέρβις και για αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου. Και Ιταλός για μπαταρίες. Οπουδήποτε προκύψει το πρόβλημα, 2310-545-999 για αλλαγή μπαταρίας στον Ιταλό. Πάμε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας, Αλάνια. Γεια σας. Όλα καλά. Πάντα. Τι παρατηρήσατε χθες στο παιχνίδι στη Λιβαδιά? Πολλά πράγματα, ναι. Ωραία πράγματα. Γεμάτο παιχνίδι. Και καλά και στραβά. Δυσκολεύεσαι να δεις άλλη ελληνική ομάδα. Έτσι. Το πιο ωραίο ποιο ήταν όμως? Εξαγωνιστικό. Που τους πήραμε την κερκίδα και λέγαμε πώς την τούμπα παίζουμε. Ναι, κάτσαμε στο πέταλο. Αυτό έλειπε να χάσει την κερκίδα στη Λιβαδιά. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, όποτε πάμε εκεί, συνέχεια εκεί παίρνουμε και λένε: σας παρακαλώ, φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, να φύγετε από εκεί γιατί είναι θέση των οπαδών της Λιβαδιάς. Ποια Λιβαδιά? Οι φιλάθλοι είναι ανθρώποι, τα χαμάτα μου. Έλα. Ναι, Άκη, εκεί στο Πειρατή που λες συνοδευτικό, τι γίνεται εκεί? Πας, παίρνεις μπύρα και σε συνοδεύει μια κοπελά? Όχι, δεν ακόμα δεν το έχει κάνει, αλλά δεν ξέρω. Έχει πολλές παροχές πάντως. Συνοδευτικό λες. Το ξέρεις εσύ αυτόν που έχει τον Πειρατή, ξεκόλα? Ναι. Το ξέρεις, μια χαρά το ξέρεις. Έγινε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια σου ρε τα χαμάτα. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Ναι. Εμπρός. Έρμπολ. Χαίρετε, τώρα ακούγεστε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Εσείς είσαι αυτός που ξέρεις αν είσαι εσύ ή όχι. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εγώ με τα υπαρξιακά μου, λοιπόν, αν ξέρω αν είμαι ή δεν είμαι. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Από την Ασρόμαυρη Αθήνα και πήρα από ένα τηλέφωνο. Από την NASA μιλάς ρε φίλε, σαν να βγαίνεις με το CB από την NASA. Από την NASA μιλάει, έτσι πως το έχεις στήσει το έργο. Αφού είμαι σαν εξωγήινος εδώ κάτω ρε φίλε, πως θες να σου μιλάω. Λοιπόν, δεν πήγες στη Λιβαδιά όμως, δεν πήγες. Πήγε ρε. Τι δεν πήγα, εγώ δεν πήγα. Πλάκα κάνεις. Σου δείξω φωτογραφίες. Πήγα με τα βαοξάκια μου να πούμε. Πήρα πρώτη φορά τη γυναίκα μου στο γήπεδο, ευτυχώς είχε καλό πόδι, της λέω αλλιώς δεν ξαναπατάς γήπεδο ποτέ. Έχω φωτογραφίες, ντοκουμέντα, ένας Βαρέλα και ένας Πέλκας. Τα πήραν τα παουξάκια από την κερκίδα και τα δώσαν στους πιτσιρικάδες. Άκου τώρα λοιπόν, γι' αυτό πήρα για δύο πράγματα. Πήρα για δύο πράγματα. Πρώτον και πιο σημαντικό από όλα, θέλω να κάνω μια μεγάλη καταγγελία που γίνεται εις βάρος του λαού του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι αλητία αυτό το πράγμα, σε όλα τα γήπεδα γίνεται, όπου ξέρουν ότι θα πάνε ΠΑΟΚτζίδες. Υπάρχει η τρελή οικονομική εκμετάλλευση μέχρι αηδίας. Λοιπόν, στο Πανιόνιο βάζουν 20 ευρώ το εισιτήριο, λες και πάω στο Καμπ Νου. Ωραία.
στον Ατρόμητο σε υποχρεώνουν να πληρώσει κανονικό εισιτήριο για το παιδί, ενώ έχει παιδικό εισιτήριο. Στη Λιβαδιά εχθές ήμασταν γύρω στα 15-20 παουθάκια μικρά από 6 μέχρι 10 χρονών, φαντάσου τώρα, μπομπίδες. Και τι λέγανε, γιατί το άκουσα με τα αυτιά μου, το είπαν στο συμπί του Σεγκριτά. Ναι. Η ΠΑΕ Λιβαδιακός λέει ότι θα πληρώσουν κανονικό εισιτήριο, δεν υπάρχει παιδικό εισιτήριο. Δηλαδή θα πληρώσω εγώ 15 ευρώ για να βάλω το παιδί μέσα, που ο νόμος λέει ότι τα παιδιά μέχρι 12 χρονών δεν πληρώνουν εισιτήριο. Τελικά τι έγινε? Περίμενε. Έρχονται δύο τύποι από τη Super League. Ναι. Λέω, γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά μου λέει. Κοιτάξτε να δείτε, μου λέει. Πρέπει, λέει, με το καινούριο νόμο να ξέρουμε ποιοι είναι μέσα. Μου κάνει, μου λέει, για τη δική σας ασφάλεια. Μου λέει, θα έπρεπε, μου λέει, να κόψει μηδενικό εισιτήριο. Του λέω, συγγνώμη, με δουλεύετε, του λέω. Έχει τις υποδομές η ΠΑΕ Λιβαδιακός να κόψει μηδενικό εισιτήριο? Μου λέει, θα έπρεπε. Λέω, γιατί δεν το κάνει τότε? Μετά μου λέει ο αστυνομικός εκεί πέρα, μου λέει, κοίτα, μου λέει, πρέπει, λέει, να κοπεί εισιτήριο. Μου λέει, γιατί εγώ πρέπει να ξέρω ποιος είναι μέσα. Γιατί δεν μας ρωτήσε, εμένα με ζήτησε κανένα στα στοιχεία που μου δώσανε εισιτήριο? Δεν μου ζήτησε κανένα στα στοιχεία, μου δώσανε το εισιτήριο, πλήρωσε 15 ευρώ, μπήκα μέσα. Ούτε άμκα, ούτε κάμκα, ούτε τίποτα. Πώς λοιπόν μου λες αυτή τη... Άντε μη πω. Ναι. Πώς μου το λες αυτό? Αυτό ήταν ξεκάθαρο, ξεκάθαρο όμως. Και σας λέω, γίνεται σε κάθε γήπεδο. Κοιτάνε, σας λέω, να εκμεταλλευτούν την τρέλα που κουβαλάμε. Την τρέλα που κουβαλάμε. Των μοναδικών που ταξιδεύουν. Ναι. Ακριβώς. Γιατί, να σου πω κάτι, χθες, ρε παιδιά, χθες αλήθεια, ήτανε Τούμπα. Δεν ήτανε Λιβαδιά, ήτανε Τούμπα. Ήτανε 200 Λιβαδιώτες και ήτανε 2.000 παουτζίδες. Πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Και σου λέω, δεν είναι τόσο το ποσό. Ωραία, θες να βγάλεις, ωραία, το καταλαβαίνω, πάει, είσαι ωραία, αλλά αυτό είναι αλητεία. Είναι αλητεία. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε και στα καλά τώρα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στην Κερκίδα, κανονικά, με τα παουθάκια, όλα κομπλέ, όλα τέλεια. Λοιπόν, και είναι κανένα δύο τρελοί δικοί μας εκεί πέρα, ξέρεις. Με την καλή έννοια το λέω τρελή, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, που φωνάζανε, λέγανε συνθήματα, ακούγανε τους δικούς μου που λέγανε συνθήματα, πετάγανε κάτι ψηλό, κάνα πραγματάκια, ωραία, όλα ωραία και καλά. Οι δικοί μου είχαν τρελαθεί από τη χαρά τους, αου, αου, αου. Και γίνεται το σκηνικό, φωνάζουν τους παίκτες, έρχονται οι παίκτες, μπαίνουν μέσα τα παιδιά, πήραν τις φανέλες. Ναι. Και με το που πηδάνε τα κάκελα, του λέει το Σύφη, μάλιστα ο ένας πριν πει μέσα ακόμα, του λέει το Σύφη, αυτή του λέει για σένα. Και έχει μείνει κόκαλο ο Σύφης. Αφού πλέον τους ξέρουνε, γιατί, τι λες, sorry, δεν τους ξέρουνε πλέον και σου λέει εντάξει, θα την κρατήσω εγώ. Ωραία, παιδί μου, εντάξει, τι είπα να πει αυτό, τι υποχρεωμένη ήταν, και όχι μόνο αυτό, παίρνει και άλλο ένα παλικάρι, άλλο παουτσάκι, παίρνει τη φανέλα του Βαρέλα και τη δίνουν στο άλλο το παουθάκι που είχαμε μαζί, δεν ήταν ο γιος μου, ήταν φιλαράκι, παιδί ενός φίλου που είχαμε πάει εκδρομούλα όλη παρέα, και τη δίνουν και αυτόν τη φανέλα. Εντάξει, καταρχήν εγώ μακάρι να ακούνε τα παιδιά, να είναι καλά, καταρχήν, η τρέλα που κουβαλάνε είναι ατελείωτη, αλλά μεγάλο, να είναι καλά. Μεγάλο δώρο. Δεν καταλαβαίνεις, ρε. Και ο συμφάκος μου, γιατί είναι και μεγάλη ψυχάρα, είναι παουθάκι μέχρι κόκαλο, είναι, δεν το συστάμε, επειδή... Τη δώσαμε στο συμφάκο, αλλά είχα μαζί μου και τον Νικολάκη μου, τον το μεγάλο το γύρο. Και του λέει τον Νίκο, Νίκο μου, εσύ, εγώ έχω του κλάου στη φανέλα. Του λέει, εσύ πάρε αυτή, του κάνει. Και του έδωσε, του χάρισε λοιπόν τη φανέλα του αδερφούλη του. Αυτά είναι τα ωραία. Μια χαρά, εγώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Εγώ παιδιά, απλά μόνο αυτό θέλω να πω. Αν υπάρχει κάποιο τρόπο, γιατί και η ΠΑΟΚ, αν μπορεί με κάποιο τρόπο να προστατεύσει αυτό το σκηνικό, δηλαδή είναι σχροκέρδια. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος, καλό θα είναι να μεριμνήσουν γι' αυτό. Γιατί εντάξει, δεν είναι και εποχές, οικονομικές δηλαδή, για να γίνει κάτι τέτοιο. Και ο άλλος ήδη κάνει έξοδα για να πάει μέχρι εκεί. Δηλαδή και το να του βάλεις τώρα ένα εισιτήριο απλησίαστο, κάπου δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Έγινε, φίλε. Πάνω, να καλή συνέχεια, Βασίλη. Άντε. Καλή χρονιά. Πάμε, προχωράμε. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι. Δεν περίμενε. Το κλείσω, κλείσω. Ξεφύγαμε λίγο. Άλλος. 23-12-87-8-8-8. Για να σας ακούσουμε τι έχετε να πείτε ποδοσφαιρικό και για τον χθεσινό αγώνα, όπου πάνω κάτω είδαμε τα ίδια πράγματα. Πολλά ευχάριστα. Ένα-δύο προβλήματα που υπάρχουν και ταλαιπωρούν αυτή την ομάδα. Στο κάτω-κάτω δεν θα μπορούσε να είναι και όλα λυμμένα. Εντάξει. Αλλά κάτσε να δεις άλλο παιχνίδι σήμερα, ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορείς. Κάτσε, δες ρε παιδί μου,
το ΑΕΚ πανετολικός. Δες. Μπορείς να δεις τέτοιο ρυθμό. Δες Ολυμπιακό Τρίπολη. Δες Πλατανιά Παναθηναϊκό αύριο. Μεγάλος σας. Μετά από διακοπή. Μπορείς να τα αντέξεις. Να παίξω μια τριάδα διπλό Τρίπολη. Τον θέλω πολύ τον Άσο αυτό το μάτσο. Άσο αύριο. Τι άλλο έχεις σήμερα και διπλό Βέρεια. Λάρισα Βέρεια. Λάρισα Βέρεια. Δύσκολο. Μπαλάφα έχω ρε φίλε. Εντάξει. Μπαλάφα έχει. Βλέπει Λάρισα και παθαίνει αμόκ. Είναι θέμα προφοράς τι. Αυτό είναι η δικιά μας προφορά, είναι καλύτερη δικιά τους. Στη Λάρισα θα αναγεννηθεί ο Θανασιάδης πάλι. Λίγη υπομονή 15 Ιανουαρίου. Αφού η Λάρισα του ταιριάζει. Εκεί έβαλε το πρώτο γκολ, εκεί αυτό, εκεί ξανά. Και στο LFC Arena είχε κάνει μια ωραία εμφάνιση. Ναι, το εγγενίασε. Το εγγενίασε. Υπομονή. Το μαγάρις. Μέχρι 15 Ιανουαρίου τα κάνουμε. Υπομονή. FM γράφετε και να αφήνετε μηνύματα στο 54526. Από την Τουρκία και πάλι πάρα πολλά ρεπορτάζ για την υπόθεση Ροντρίγκες. Χθες ο συνάδελφος έλεγε για τα 4 εκατομμύρια όπου πιστεύει ότι θα φτάσει η προσφορά. Σήμερα αναφέρουν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει, σήμερα αύριο πρέπει να αποφασίσει. Άντε και είναι σε κρεμότητα, άντε και συνεχίζει τη διαπραγμάτευση. Ο παίκτης τι κάνει? Γιατί την απόφαση να μην παίξει δεν την παίρνει ο παίκτης. Δεν λέει δεν παίζω εγώ σήμερα, δεν έχει το δικαίωμα. Την απόφαση την παίρνει ο προπονητής. Ακούει τον παίκτη και αποφασίζει. Χθες ο Ήβιτς κάποια στιγμή λέει δεν είμαι και εγώ ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ, δηλαδή πείτε μου και εσείς την πάει να κάνω, σαν να λέει. Εντάξει, ναι. Τι να κάνω. Δεν είναι αμεληταίο πρόβλημα. Απλά επειδή τίθεται το ερώτημα αν δεν φύγει ο παίκτης θα είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Και το καλοκαίρι το ίδιο πράγμα έγινε ουσιαστικά και μια χαρά ήταν ο παίκτης. Γιατί θα δώσουμε περισσότερα για να αντικαταστήσουμε και δεν θα είμαστε και σίγουροι ότι πήραμε καλύτερο. Εγώ αυτό λέω. Πάμε σε διάλειμμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο την πρώτη μεταγραφή για την χειμερινή αυτή περίοδο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του Λάζαρου Λάμπρου, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αγωνίζονταν στον Ηρακλή. Ο 19χρονος τα έκλεισα 19 πριν λίγες μέρες, 19, όχι, θα τα κλείσα 19 το Δεκέμβριο. Γεννήθηκε 19-12 το 97. Θα κλείσει τα 20. Θα κλείσει. Έκλεισε τα 19 πριν ένα μήνα. Μέρες, ναι. Υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2020 στον ΠΑΟΚ. Γερό να είναι το παιδί. Η φωτογραφία που... Από τις Ακαδημίες του ΝΑΕΠ, ο Ντίον Κατερίνης ξεκίνησε. Ναι. Η φωτογραφία που ανέβηκε... Του Ηρακλή δηλαδή. Είναι πολύ διαφορετική από τον Λάμπρου που ξέραμε μέχρι πριν λίγες μέρες. Ναι, είναι άλλος άνθρωπος. Πέρα από τα ασπρόμαυρα, τα οποία είναι... Πραγματικά είναι άλλος άνθρωπος, τρομάζει. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφία που θα ανεβάσουμε σε λίγο και στο ΠΑΟΚ 24... Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπαμε και να λέγαμε «Να ο Λάμπρου». Την ανεβάσαμε ήδη. Πραγματικά, ναι, δηλαδή... το παλικάρι που ξέρατε εκείνο που έβαλε τον κόρ στη Λάρισα, στο Λάρισα Ηρακλής. Που έπαιζε στη Γαλάζια Λίμνη. Ναι. Το ξανθό μαλλί, το σπαστό, το μακρύ. Καμία δεν σχέση υπάρχει, καμία σχέση. Με αυτό που φωτογραφίζεται ως παίχτης του ΠΑΟΚ. Άλλη εικόνα. Υπάρχει το βιογραφικό του, η πορεία του στον Παναθηναϊκό και οι συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας Under 19 και τα 13 μάτς που έκανε στον Ηρακλή, 13 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ. Ωραίο παλικάρι. Πρώτος του στόχος και δύσκολος να παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ήδη έχουν γίνει κρούσεις από ομάδες να τον αποκτήσουν δανεικό. Θα πρέπει και αυτόν ο ΠΑΟΚ να αποφασίσει, όπως και για άλλους παίκτες του σε αυτή την ηλικία περίπου, που γίνονται κρούσεις από ομάδες για να τους πάρουν δανεικούς. Και έρχεται η Γιάννα. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Λογικά ο Ήβιτς όταν μιλούσε για 2-3 παίχτες δεν συνυπολόγιζε τον Λάμπρου. Νομίζω ότι πήγαινε για 2, για ένα σεντρεφόρ και ένα αμυντικό χαφ
και το βάζει στην κουβέντα και το εξτρέμ. Οι δύο είναι πρώτης γραμμής, θεωρητικά, να τους δούμε πρώτα, center for και extreme, και ο τρίτος είναι κάλυψη του Κάνιας. Έχει μια κύπες για Κάνιας. Έχει πολλά παράξενα δημοσιεύματα σήμερα στην Αλβανία για τον Γκάτσε. Παράξενα τι εννοείς? Δεν παίζει, δεν υπολογίζεται. Εντάξει ρε παιδί, δηλαδή τώρα ήρθε ανενεργός δύο μήνες. Ήτανε... Με τι να σχολούν, άμα δεν έχουν και αυτοί τι να γράψουν. Ναι, πολλά μαζεμένα λες και... Το έγραψε ένας. Και... Ναι. Αν δεν τον υπολόγιζε ο ΠΑΟΚ τον Γκάτσε, δεν θα τον έφερνε πίσω. Όχι ότι είναι βέβαιο ότι 100% παραμένει. Όχι την αλήθεια, ναι, δεν έχει βρεθεί ομάδα ακόμα να πάει. Αν βρεθεί ομάδα θα πάει. Ναι. Αλλά δεν είναι και παράξενο ότι δεν παίζει ή ότι δεν είναι στην 18άδα. Μετά από τόσο καιρό που παρέμεινε ενεργός. Αλλά αν όλα πάνε κανονικά και παραμείνει στο ρόστερ, είναι βέβαιο ότι ο Ίβιτς θα τον αξιοποιήσει τον Κάτσε. Είναι βέβαιο. Έχει πολύ καλή γνώμη για τον Κάτσε. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο στην άκρη. Πάμε στην μπασκετική αναμέτρηση σήμερα το βράδυ. Με το ερωτηματικό αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κοντράρει, να διεκδικήσει τη νίκη από τη Βιλερμπάν που έχει αποδείξει μέχρι στιγμής ότι είναι μια από τις μια-δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου. Νίκος Μοσχοβίτης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Όλα καλά. Ωραία φωτογραφία έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 με την πόλη η οποία φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ απόψε. Ναι, ναι. Μετά από πολλά χρόνια. Ωραία πόλη. Εντάξει, είναι και η πόλη είναι ωραία και το γήπεδο είναι πολύ ωραίο που παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Μακφάντεν, τι κάνει να δούμε, Μακφάντεν? Θα δούμε σήμερα, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε για πολλή ώρα, αλλά θα έχουμε μια πρώτη εικόνα από τον Μακφάντεν σε δύσκολο παιχνίδι. Έτσι, το ξεκίνημά του στον ΠΑΟΚ έχει και τη Βιλερμπάν, έχει και τον Παναθηναϊκό. Κάτσε μόλι, τι κάναμε τη Βιλερμπάν εδώ, χάσαμε. Ναι, για λίγο. Ναι, στο για λίγο, στο τέλος, δηλαδή δεν ήταν ανταγωνιστικοί ήμασταν. Ναι, όλα τα παιχνίδια που έχει χάσει ο ΠΑΟΚ σε Champions League και σχεδόν όλα όσα έχει κερδίσει, εκτός από εκείνο με την Ρώσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουν κερδίσει στο τέλος. Έτσι ήταν και εκείνο. Ναι, γιατί η Βιλερμπάν και η Βιλερμπάν δεν πάει να κερδίσει. ΠΑΟΚ, πιο βαριά φανέλα. Όχι, τότε ο ΠΑΟΚ την είχε πετύχει τη Βιλερμπάν σε ένα κακό φεγγάρι που είχε ξεκινήσει άσχημα στο Champions League και έτσι τόσο καλά στη Γαλλία. Από τότε και μετά από εκείνη την νύχτα είχε κάνει τη Θεσσαλονίκη. Η Βιλερμπάν είναι έτσι ο Champions League, έχει κάνει ένα σερί... Ωραία, έκανε έναν κύκλο, την αναστήσαμε και τώρα θα την κρεμίσουμε. Δεν τους βλέπω αυτούς. Δε. Ναι. Βιλερμπάν Παναθηναϊκό, δεν τους βλέπω. Ναι. Τι γελάς, ναι. Τώρα που έχω και Clutch Player. Ωραίο ακούγεται. Clutch Player δεν είχα τόσο καιρό. Πω, ρε φίλε, Clutch Player ήταν χθες ο Orelik από την Bandit. Τι έκανε? Ήταν ορισμός του Clutch Player. Αυτός που έβαλε δύο... Κρίσιμα καλάθια. Να σε ακούσει ο Χρυσάτο, σου πει ότι Clutch Player ήταν ο διαιτητής. Το ένα το πήγε στην παράταση και το άλλο δεν σκέφτηκε. Αυτό όντω κράτησε η επίθεσή του 30 δευτερόλεπτα. Μπερδέψαν του κανονισμού για λίγο. Εντάξει. Νίκο, το γύρισε το κανάλι. Έβλεπε μπάσκετ, δεν έβλεπε πάω ποδόσφαιρο. Έβλεπε μπάσκετ. Να πω την αλήθεια, σε κάποια φάση το γύρισα. Μπράβο. Το παραδέχομαι, παιδιά. Το παραδέχομαι. Και όταν έβαλε τον κόλο Πέργα, το γύρισα οριστικά. Και το έβαλα στο άλλο παιχνίδι που έπαιζε εκείνη την ώρα. Ντροπή. Το είχα λίγο σε κάποια φάση, λίγο το γυρνούσα, λίγο ξανά. Διαμαρτύρεται, λέει ο Άρης, για φάουλ εκεί στο rebound στο τέλος. Είδες κάποια παράβαση εσύ? Καθαρή μονομαχία. Εντάξει. Στην πάλη αυτό δίνεται πόντος. Στην παράταση όμως αυτό που βγήκε η μπάλα έξω. Κάνει φάουλ από το rebound, όταν έχει βγει η μπάλα στη βολή, συνεχίζει να κάνει φάουλ εκείνος. Δηλαδή δεν είναι μόνο όταν τον έριξε κάτω. Το σάπισε. Εσείς ωραία γελάτε, εμείς ωραία γελάμε αυτά σήμερα. Ο πρώτος διαιτητής του αγώνα σήμερα στη Γαλλία, στο Βιλερμπάν ΠΑΟΚ, είναι εκείνο το λουλούδι ο Ιταλός που ήταν στη Γερμανία, στο Όντεμπουργκ ΠΑΟΚ. Όπου το λαμόγιο εκείνο εκεί. Κοίτα, εγώ στο μόνο, υιοθετώ, στο μόνο αλλά... παιχνίδι που θα πάω φέτος είναι πάω Όντεμπουργκ, την επόμενη αγωνιστική δεν είναι. Τη μεθεπόμενη. Και θα πάω πίσω από τον πάγκο των Γερμανών. Το τι θα ακούσει εκείνος ο Καραγκιόζης ο προπονητής τους. Τώρα μαθαίνω γερμανικά. Για εκείνος ο Καραγκιόζης ο προπονητής τους, τώρα έτσι όπως το λες και εσύ, Σταύρε, λοιπόν. Έχουμε πάει το πρωί στο ξεμούδιασμα του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά έχουν και αυτοί οι σουτάκια. Ναι. Ωραία. Δεν προλάβαμε να μείνουμε 5 λεπτά, ξέρετε πως μας έδιωξε. Τι? Σφυρίζοντας.
Τι λες, ρε. Κάτσε να δεις. Και σφυρίζοντας, όχι με σφυρίχτρα σφυρίζοντας, βάζοντας τα χέρια μέσω στόμα να σφυρίξει και έκανε το χέρι έτσι, σαν να έδιωχε τα πρόβατα. Άντε τον μπούλο, ναι, έτσι. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Θα πάω την παρέα μου και θα πάμε πίσω από τον πάγκο ακριβώς. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Yeah. Ο διαιτητής του, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα κιόλας σήμερα, γιατί είναι πρώτος ο συγκεκριμένος ο Ιταλός, ο Ματζόνι, που ήταν τρίτος εκείνο το μάτς, είναι πρώτος σήμερα. Είχε δώσει ρεσιτάλ σε εκείνο το παιχνίδι ο Ιταλός, με αποκορύφωμα εκείνη τη φάση με τον Χρυσικόπουλο εκεί στο τέλος, που έχω σε πάρω το μάτς. Τέλος πάντων. Τι, τη μεταφορά που έδωσε. Τι έδωσε. Ναι, ναι, έδωσε. Ναι. Τέλος πάντων. Ξεκινάει δύσκολο το 2017 για τον ΠΑΟΚ με το παιχνίδι με τη Βίλερμπαν. Γενικά είναι μια αγωνιστική που, επειδή πλησιάζουν προς το τέλος των ομίλων, έτσι μείναν 4 παιχνίδια ακόμα με τα σημερινά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο για το δικό του παιχνίδι και για το τι γίνεται και στα άλλα. Αν καταφέρει βέβαια να πάρει την νίκη, εννοείται ότι ίσως ματσάρει την ήττα που είχε στην Τουρκία, την ήττα που είχε στην Πολωνία, την πρωταγωνιστική, δηλαδή μπορεί να το φέρει στα ίσα με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Δεν είναι εύκολο, αλλά όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Αυτή περασμένη δεν το είναι. Συγκρίνουμε. Όχι, όχι, δεν είναι περασμένη ακόμα. Δεν είναι περασμένη. Αν πάντως κερδίσει σήμερα η Βιλερμπάν και η Νεπτούνας που παίζει στις 7 με την Oldenburg, εντός έδρας παίζουν και οι Λιθουανοί, πλέον οι δυο τους ξεφεύγουν. Ναι. Έχουν μετά τρεις νίκες μάλλον διαφορά από τους από κάτω, οπότε είναι περασμένοι. Αν ο ΠΑΟΚ πάντως καταφέρει σήμερα να πάρει την νίκη, και το λέω, εντάξει, δεν είναι εύκολο, παίζει με έναν καλύτερο αντίπαλο εκτός έδρας. Αλλά όλα τα παιχνίδια στο Champions League τα έχει πάει στο τέλος και είτε τα έχει χάσει είτε τα έχει κερδίσει με το 5-5 που έχει ως τώρα. Αν το συγκρίνουμε με το μάτς της Νεπτούνας, ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο για 35 λεπτά και στο τέλος έμεινε και έφυγε και απογοητευμένος από εκείνο το μάτς, γιατί έχασε ένα δικό του παιχνίδι ουσιαστικά, έτσι όπως το πήγε. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον πώς θα είναι οι δύο ομάδες μετά τη διακοπή, γιατί όλες αυτές οι ομάδες παίρνουν ρυθμούς μέσα από τα παιχνίδια, από τα συνεχόμενα μάτς, και από ένα σημείο και μετά κιόλας το συνηθίζουν και όλοι οι παίχτες τους. Τώρα είχε διακοπή για την Πρωτοχρονιά και στη Γαλλία υπήρχε διακοπή, είχε All-Star Game, ούτε η Βιλερμπάν δηλαδή είχε παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα, την προηγούμενη. Και βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό και το γεγονός ότι εκτός ότι είναι πλήρης, έχει και τον McFadden, θα πάρουν μια πρώτη εικόνα σήμερα από τον Αμερικανό. Εντάξει, είναι 4-5 μέρες με την ομάδα, σίγουρα δεν θα δούμε μια πλήρη εικόνα σήμερα, έτσι. Αλλά ένα πρώτο δείγμα μπορούμε να έχουμε και από τον McFadden. Ωραία. Κυριακή είναι προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι, Κυριακή. Στις 8 το βράδυ. 8, ναι. Άντε να δούμε τι θα δούμε, γιατί για άλλα πράγματα προετοιμαζόμε σε αυτό το Κυριακό. Λοιπόν, 9.30 το σημερινό. Και με Νόβα τηλεοπτικά και με Τρία νομίζω. 9.30. Ναι, ναι, 9.30. Και τι νομίζετε, τα δύο μάτια του ομίλου είναι σε 7 και τα άλλα δύο είναι σε 9.30. Εκεί μαζί με το Tottenham Chelsea. Ποδοσφαιρικά. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ο Σταύρος θα μας πει. Τα νέα του Newsfeed θα μας πει για τον καιρό. Για το θέμα που έχουμε και στο ΠΑΟΚ, για τον οπαδό του ΠΑΟΚ, τον Αθηναίο. Που έχουμε και μια ειδική αναφορά. Είναι ο Σάκης από την Νίκη, ένα παιδί το οποίο ήταν ο Σάκης από την Νίκη. Ένα παιδί το οποίο χρόνια στον Πανελλήνιο, σημαντικό πρόσωπο παντού, σεβαστός και από αντιπάλους, από παοξίδες που καταλαβαίνουν τέλος πάντων από παδικά. Μια παιδί τώρα διαμάντη. Εντελώς ξαφνικά έχασε τη ζωή του. Από μια λίμωξη έμαθα αναπνευστικού, βρέθηκε ξαφνικά στην εντατική χωρίς να έχει κάτι, κάποια ένδειξη από πριν. Είναι σοκ γιατί την ώρα του αγώνα έφυγε κιόλας χθες. Είναι σοκαριστικό για όσους το ξέρουν. Είναι ένα παιδί τώρα που έδωσε την ψυχή του στον ΠΑΟΚ και στο παδικό του. Άφησε και δύο παιδιά ορφανά. Πολύ μικρά σε ηλικία μάλιστα. Τι να πω τώρα, δύναμη στην οικογένειά του. Οτιδήποτε χρειαστεί, ας οργανωθούμε λίγο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που έδωσε την ψυχή του στον ΠΑΟΚ και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι. Αθηναίος γέννημα, θρέμα. Αθηναίος νικαιώτης. Μάλιστα. Εντάξει, δεν το έχω, σε αυτά δεν το έχω. Αλλά τι να πεις τώρα. Δεν είναι από τις φάσεις που δεν έχεις να πεις πράγματα. Δηλαδή είναι κρίμα
Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι την οικογένειά του, ας τη βοηθήσουμε. Ξέρω εγώ, ας δοθεί μια κατεύθυνση, κάτι. Κακή είδηση αυτή. Με την απώλεια μπορείτε να διαβάσετε σχετικά και στο ΠΑΟΚ 24. Πάμε στο News Fish και την επικαιρότητα της πόλης γενικώς. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, για το ατύχημα στον περιφερειακό είπαμε. Τώρα η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί εκεί, άρα δεν έχετε πρόβλημα να μπείτε και να πάτε προς τα δυτικά. Ήταν ένα ατύχημα στο τούνελ. Αυτό που πρέπει να επαναλάβουμε είναι τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδίδονται πλέον και με έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Κακοκαιρία προβλέπεται σε όλη τη χώρα από το απόγευμα αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Για τα δικά μας, τα βόρεια, η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική πτώση ανήμερα τα φώτα και ξεκινώντας από εδώ, από ψηλά, από βόρεια, να γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα, παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί ειδικά το Σάββατο και στα υπηρωτικά θα είναι ολικός, δηλαδή δεν θα ανέβει στιγμή πάνω από το 0 η θερμοκρασία, προειδοποιούν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και όσους πρόκειται να ταξιδέψουν μέσω Σαββατοκύριακο και να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες και αν μπορούν να αποφύγουν κάποιες μετακινήσεις, αν δεν είναι πια τόσο ανάγκη. Γενικά θα είναι σε ένα κλειό παγετού σε συνδυασμό με χιονοπτώσεις η χώρα το τριήμερο. Δηλαδή από Πέμπτη απόγευμα ξεκινάει η επιδείνωση. Παρασκευή και Σάββατο κυρίως θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Από την Κυριακή σταδιακά ομαλοποιείται η κατάσταση και πάμε απλά σε κάποιες καιρικές συνθήκες χειμωνιάτικες, με λίγο χαμηλές θερμοκρασίες και με κάποιες βροχές. Τώρα να πούμε ότι αύριο έρχεται και ο Πρωθυπουργός στην χώρα, στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά με αυτό το γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ανά 15-20 μέρες θα είναι εδώ. Αύριο είναι η προγραμματισμένη επίσκεψή του με κύριο θέμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και όσα θα προκύψουν από εκεί. Το θα λιμάνι δηλαδή. Το δεδομένο της πώλησης πλέον του λιμανιού, επαφή με φορείς εδώ, επαφή με εργαζόμενους, επαφή με το Δήμο και με παραγωγικούς φορείς για να πάρει και αυτός μια εικόνα της απόψης όλων αυτών των εμπλεκόμενων φορέων, διότι μπαίνει πλέον από την κυβέρνηση σε πρώτη προτεραιότητα το θέμα της πώλησης, της εκποίησης, της παραχώρησης, όπως θες πες το, αναλόγως τι εικόνα έχεις για την... Πάντως αυτό δεν θα το αποφύγουμε. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τους νόμους του ελληνικού κράτους πάει οριστικά σε παραχώρηση, σε ιδιώτη, ο οποίος θα είναι μια εταιρεία, θα είναι μια συνεργασία εταιριών, θα είναι Κινέζοι, θα είναι Αμερικάνοι, κανείς ακόμα δεν ξέρει τι θα είναι. Θα είναι ο Σαββίδης. Αυτό που για τους Κινέζους, παιδιά, πάντως, είναι ότι δίνουν 150 εκατομμύρια στην Ντόρτμουντ για τον Ομπαμεγιάν. Ναι. Κανένα ρεπόρτερ δεν θέλουν αυτοί. Γράφω και πλάγια και ανώμα και κάθετα. Και πλάγια γράφεις και κορυφή. Κάνω και φατσούλες. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα του News Fish. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και την εκπομπή. Να ακούσουμε πρώτα χορηγό. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Κλείνουμε σιγά σιγά. Κλείνουμε, είναι αλήθεια. Η μέρα μπάσκετ η σημερινή με το ευρωπαϊκό παιχνίδι βόλει και η μέρα βόλει η αυριανή. Με το μάτς της Σερβία, το οποίο δεν ξέρουμε αν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Νόβα είσαι, φίλε, δεν θα έχεις μια τηλεοπτική κάλυψη. Το βόλει τα ευρωπαϊκά του Champions League τα είχε ο ΤΕ. Η Κοσμοτέ. Τώρα είναι άλλη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχει μετάδοση. Θα το δούμε. Θυμίζουμε για το πρωτάθλημα στις 3 Κέρκυρα Ατρόμητος. Χ.
Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Μπορεί και διπλό. Στις 5 και 4 ΑΕΚ Πανετολικός. Ποιος ξέρει. Γκολ γκολ. Ποιο ρε. ΑΕΚ Πανετολικός. Δεν ξέρεις, δεν είναι. Πώς θα δεν επιστρέψω. Είναι Πανετολικός, είναι μυστήριος. ΑΕΛ Βέρεια έχει δώσει εδώ συνάλφος διπλό. Ποιος ξέρει. ΑΕΛ Βέρεια. Μάχη. Άσος είναι ρε. Εδώ είναι, χάσει... κοίτα, εδώ η Βέρεια βολεύεται με χ2. Ναι. Η Λάρις αναγκαστικά θα βγει να παίξει. Και ο γνωστός στις αντιπιθέσεις, καλός αντιπιθέσεις ο Τρεις Μπαλάφας, θα βγει μια στο χώρο. Ο Μπαλάφας. Τώρα το λες όπως το έγραψε χθες στη συνομιλία ή για πλάκα. Όχι, πλάκα κάνω τώρα. Άνα, πράγμα. Φαβορεί είναι η Λάρις αυτό. Ναι ρε. Ο Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Εδώ είναι γκολ. Ποιος ξέρει. Αυτά τα βόδια θα βάλουν ένα γκολ. Αρκεί να με βάλουν αυτόν τον... Α, πήραν το Μανιά. Ναι, ναι. Εντάξει. Ποιος. Σε σχέση, με... σε σχέση με τον Ιωαννίδη που είχαν μπροστά. Είδα μια φωτογραφία του Παπάζογλου του Θανάση στη Ρόντα. Στην Ρόντα, ναι. Από το Βέλγιο. Να πηγαίνουν τα παιδιά μας εκεί πέρα, να έχουμε κανένα γνωστό. Στη Ρόντα. Ο Τουντούρης. Ποιο ανοιχτό το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Ναι, πού είναι η έδρα τους αυτοί, πώς δεν έχουμε πάει ποτέ σε αυτούς. Στο Ένσεντε είναι η Βίλεμ. Η Ρόντα είναι, είναι στο Τίλμπουργκ. Στο Τίλμπουργκ. Στο Ένσεντε είναι η. Η Τβέντε. Η Τβέντε. Ούτε και έχουμε πάει. Δεν το πήγαμε, παίξαμε. Ρε. Τώρα δεν παίξαμε. Άλλο γήπεδο ήταν. Ναι, ρε, το προπονητικό του ήταν, αλλά. Πλησιάσαμε τέλος πάντων. Πιο μακριά από την πόλη. Στη Χρόνια και δεν έχουμε πάει που είναι βόρεια. Στη Ρόντα δεν έχουμε πάει ποτέ. Ναι, ούτε ξέρουμε αυτό, επειδή δεν το λέω το χρώμα του. Η Ρόντα λέει. Ναι. Πού εδρεύει. Εδρεύει. Στο Λίνμπουργκ. Κάτσε τώρα. Ούτε πινακίδα δεν έχω δει Λίνμπουργκ. Ναι. Κάτσε. Wikipedia. Μετά το Ρότερνταμ έπαιρνε αυτό. Ναι. Στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας, στην πιο νότια επαρχία, στο Λίμπουργκ. Και αναφέρεται ως ορυχείο. Μίντστικ, έτσι λέγεται. Το νότιο Λίμπουργκ κιόλας. Για να δούμε ποιος μπορεί να κάνει γκέλα. Αν η ΑΕΚ, αν είναι ο Ολυμπιακός ή αν αύριο ο Παναθηναϊκός. Πανιόνιος που παίζει. Αύριο τον Πας Γιάννενα. Πανιόνιος Πας Γιάννενα. Χι, μεγάλο αυτό. Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Κλείνουμε με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με κέντρο μπαταρίας Ιταλός για αλλαγές μπαταρίας, Fiam, Technica, Bosch και πολλές άλλες. 2310-545-999 με τρία καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Κλείνουμε με Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, και μπορείς να κερδίσεις έκπτωση 20% στο σέρβις του οχήματος. Μοναστηρίου 299. Μαζί μας και η Ρέμβη που σήμερα Τετάρτη έχει τα κοκτέιλ 1-1. Πίνετε 2, πληρώνετε το 1. Τις Παρασκευές ακούτε και μπουζούκια στο μεγάλο χώρο που ανοίγει. Τραγουδούν ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Ραμπατζής και η Βαγιαλάμπουρ. Αυτές οι μέρες είναι έτσι και ως γιορτινές εκεί. Και να πιείτε τον καφέ σας από νωρίς και να φάτε αργότερα. Κλείνετε τραπέζι στο 2310-433-100. Και κλείνουμε με τη Citroën Γιαννίρης που ήδη λανσάρει το νέο Citroën C3. Μοναδικό. Μπορείτε να το κάνετε και test drive, να το δοκιμάσετε. Να το γυρίσετε στην πόλη της Θεσσαλονίκης να δείτε αν σας ταιριάζει. 2310-546-400 το τηλέφωνο του Citroën Γιαννίρης, έτσι ώστε να δοκιμάσετε και το C3 αλλά και όλα τα προϊόντα της Citroën Γιαννίρης που εδώ και 45 χρόνια είναι συνώνυμο της Citroën στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται στη Μοναστηρίου 196. Ό,τι άλλο προκύψει εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε ραδιοφωνικά μέσα από το Λίμπερο 107,4 και φυσικά όλα γραμμένα www.pauk24.com για την πλήρη ενημέρωση σε σχέση με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αύριο ξανά μανά εδώ στις 12 ακριβώς στους 107,4. Γεια χαρά.